Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Γιώργος Αλεξούδης, είμαι μηχανικός μηχανών θαλάσσης, είμαι εξορετημένος συνεργείο της Γιάνμαρ και ασχολούμαι με ναυτικούς κινητήρες τα τελευταία 15 χρόνια. Εδώ λοιπόν θα αναλύσουμε κάποιες βασικές λειτουργίες, το σέρβις του κινητήρα, κάποιες πρώτες ανάγκες, κάποιες λεπτομέρειες κατ' εμέ χρήσιμες. Επίσης, θέλω να σας ευχαριστήσω που βρίσκεστε εδώ, με τιμά ιδιαίτερα η παρουσία σας. Ο συνεργάτης μου, κύριος Σάββας, θα σας μοιράσει από μία κάρτα, την οποία κρατήστε το τηλέφωνό μου και όσο είστε στη θάλασσα, όποιος και να φτιάχνει το σκάφος που οδηγάτε, γιατί πριν κάνω το συνεργείο μου υπήρξα και εγώ επαγγελματίας κήπερ, έχω ταξιδέψει σε όλη τη Μεσόγειο, έχω γιοτ μάστερ, γνωρίζω τη θάλασσα πολύ καλά, γνωρίζω τι σημαίνει να σβήνει ο κινητήρας μέσα στο λιμάνι. Το τηλέφωνο μου είναι στη διάθεση κάθε επαγγελματία να με πάρει όποτε θέλει να προσπαθήσω να το βοηθήσω. Έχοντας λοιπόν το τηλέφωνο μου σε emergency καταστάσεις, ξεκινάω σιγά σιγά να κάνουμε μαζί μια βόλτα όσον αφορά το κινητήρα και το σύστημα μετάδοσης. Όπως αναφέρω και εδώ λοιπόν, θα αναλύσουμε τη διαφορά μεταξύ ενός πετρελοκινητήρα marine με ένα κινητήρα ξηράς, τη λειτουργία του μέσα σε ένα εστιατοριακό σκάφος και τα συστήματα μεταδόσεως, τα εφεδρικά ανταλλακτικά, τα spare parts δηλαδή που έχουν όλα τα σκάφη ή αυτά που πρέπει να παραβρίσκονται, το ετήσιο και περιοδικό service, τι κάνουμε κάθε χρόνο και τι κάνουμε ανάλογα με τις ώρες λειτουργίας του κινητήρα, τους ελέγχους που πρέπει να κάνουμε πριν τον απόπλου και κατά τη διάρκεια του ταξιδίου και το πιο σημαντικότερο, κάποιες βλάβες οι οποίες είναι συνήθεις που είτε τις έχω αντιμετωπίσει προσωπικά σαν καπετάνιος είτε από τα τηλεφωνήματα που δέχομαι από διάφορους πελάτες ή φίλους που ταξιδεύουν στο νερό. Ξεκινάω λοιπόν με τα πιο βασικά που είναι τι χαρακτηρίζει ένα κινητήρα marine. Ο marine ο κινητήρας λοιπόν, όπως γνωρίζετε, δουλεύει σε ένα πολύ κλειστό περιβάλλον, δουλεύει μέσα σε ένα μηχανοστάσιο το οποίο αερίζεται με εξωγενείς παράγοντες, το blower και τα σχετικά. Άρα λοιπόν πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν χαμηλότερη θερμοκρασία. Αυτό λοιπόν το καταφέρουμε δημιουργώντας υδρόψυχτη πολλαπλή εξαγωγής, δηλαδή το μέρος που φεύγουν τα καυσαέρια είναι υδρόψυχτο και παράλληλα τα καυσαέρια μέχρι την τελική τους έξοδο συνοδεύονται από νερό. Νερό έχουμε άφθονο στη θάλασσα και όλο αυτό λοιπόν γίνεται με τη θάλασσα. Παράλληλα η ίδια η θάλασσα ψύχει και το αντιψυχτικό του κινητήρα και έτσι λοιπόν δεν ζεσταίνεται ο κινητήρας και δεν χρειαζόμαστε βεντιλατέρ ψυχία που μπορεί να χρειάζεται ένας κινητήρας ξηράς. Εδώ λοιπόν θα μπορούσα να σταθώ τουλάχιστον για μία μέρα να αναλύω την κάθε λειτουργία. Είναι ένα δείγμα λοιπόν ενός τετράχρονου κινητήρα, δείχνει την εισαγωγή καυσίμου, τη συμπίεση, την έκρηξη και κάπως έτσι λειτουργεί. Δεν θα σταθώ περισσότερο, θα είμαι στη διάθεσή σας ούτως ή άλλως για οποιαδήποτε περαιτέρω απορία έχετε. Σημαντικές διαφορές με πετρελοκινητήρα και βενζινοκινητήρα. Και το αναφέρω αυτό γιατί πάρα πολλοί και οι περισσότεροι από εμάς έχουμε επαφή με το αυτοκίνητο, με μια μοτοσυκλέτα και γνωρίζουμε τις βασικές αρχές ενός κινητήρα. Θα επισημαίνω τα πιο σημαντικά που ο πετρελοκινητήρας δουλεύει με αυτανάφλεξη. Δηλαδή, συμπιέζει τόσο πολύ το μείγμα, που το μείγμα είναι αναλογία καυσίμου με αέρα, το συμπιέζει τόσο πολύ το οποίο αυταναφλέγεται, άρα δεν χρειάζεται κάποιο είδος μπουζί όπως θέλει ο βενζινοκινητήρας. Ο διζελοκινητήρας λοιπόν για να δημιουργήσει αυτή τη λειτουργία του, βγάζουμε το συμπέρασμα ότι δουλεύει σε πολύ ψηλότερη συμπίεση από ότι ένας βενζινοκινητήρας. Είδη κινητήρων. Τα είδη λοιπόν πετρελοκινητήρων είναι δύο πλέον, ενώ πριν μερικά χρόνια σε ναυτικούς κινητήρες είχαμε μόνο τους συμβατικούς που μετέφεραν την πίεση, δηλαδή ανέβαζαν την πίεση καυσίμου και την κυκλοφορία, κυκλοφορούσε το καύσιμο
στο κινητήρα με μηχανικούς τρόπους. Τώρα, το τελευταίο καιρό, έχουν κυκλοφορήσει και καινούργια γενιάς, οι κινητήρες, οι Common Rail, οι οποίοι έχουν αρκετές διαφορές με τους παλιούς και υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που θα τα δούμε και επιγραμματικά παρακάτω. Από τις βασικές τους διαφορές είναι ότι ο βασικός κινητήρας δημιουργεί μηχανική πίεση στο καύσιμο πριν τα μπέκ και δουλεύει περίπου στα 800 bar, ενώ ένας ηλεκτρονικός κομμωρέι αγγίζει και τις 2.500 bar, τεράστια διαφορά στην πίεση καυσίμου, και αυτό βοηθάει να εξαερώσει περισσότερο το μείγμα και να έχουμε καλύτερη καύση. Έχοντας λοιπόν καλύτερη καύση, έχουμε χαμηλότερη κατανάλωση έως και 30% από έναν συμβατικό κινητήρα. Έχουμε πιο ομαλή λειτουργία, γιατί μοιράζεται ισόποσα η ποσότητα πετρελαίου στους κυλίδρους. Έχουμε χαμηλούς ρήπους, γιατί καίγεται όλο το καύσιμο. Έχουμε μικρότερες ώρες στη διάρκεια λειτουργίας στο κινητήρα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκονται στην ίδια τιμή και σε κάποιες περιπτώσεις είναι και 50% ευρώ φθηνότερη από ότι η συμβατική. Επίσης λοιπόν θα μείνω λίγο εδώ. Υπάρχει ένας νόμος ο οποίος θα ψηφιστεί και μπορεί να τον αντιμετωπίσουμε και σήμερα που μιλάμε, αλλά δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα. Αν θέλουμε να αλλάξουμε οποιοδήποτε κινητήρα επαγγελματικού σκάφους, θα υποχρεούμαστε από το λιμεναρχείο, για να μπορέσει να βγάλει ξανά χαρτιά, να είναι ηλεκτρονικός. Αυτός λοιπόν είναι ένας νόμος ο οποίος δεν είναι ακόμα σε λειτουργία, αλλά πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα το συναντήσουμε μπροστά μας. Μπορεί να είναι ήδη δηλαδή να έχει υλοποιηθεί. Θα είμαι σε θέση να το γνωρίζω σε λίγες μέρες, σε όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου. Δεν μπορεί να έχουμε μόνο πλεονεκτήματα. Σίγουρα υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα στους καινούργιους κομμωρέι κινητήρες. Και αυτό είναι η τεράστια ευαισθησία που έχουν στα ρεύματα. Και όταν ένας κινητήρας δουλεύει σε ένα υγρό περιβάλλον, όπως είναι ένα ιστιοφόρο σκάφος και ένα μηχανοστάσιο, αυτά σίγουρα θα πρέπει να έχουν περισσότερη προσοχή και να έχουμε το νου μας περισσότερο όσον αφορά ποιότητα ρεύματος, υγρασία και όλα αυτά. Αυτοί οι κινητήρες λοιπόν, επειδή έχουν ένα εγκέφαλο και χρειάζονται να συνδεθούν με ένα διαγνωστικό, άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει και πολύ καλή σχέση με ένα εξοδοτημένο συνεργείο ή με κάποιον τέλος πάντων που έχει ένα διαγνωστικό να μπορεί να διαβάσει το κινητήρα, να στηρίξει και να καλύψει πιθανές ευαισθησίες. Ένα τραγικό ελάττωμα που έχουν είναι ότι θα έχετε ακούσει σίγουρα ότι μπορεί να πέσει κεραυνό σε ένα εστιοφόρο. Άμα πέσει λοιπόν κεραυνό σε ένα εστιοφόρο με κομμωρέι, το σκάφος μένει ακυβέρνητο. Ο κινητήρας σβήνει και παθαίνει τεράστια ζημιά, το έχω αντιμετωπίσει. Το έχω αναφέρει, δεν ξέρω στο μέλλον πώς θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε το κινητήρα από ένα κεραυνό. Προς το παρόν πάντως μακριά από καταιγίδες με ένα κομμωρέι του κινητήρα, όσο είναι αυτό εφικτό. Χρειάζεται άρση ποιότητας καύσιμου, αναφέρω εδώ. Όχι ότι ο παλιός δεν χρειάζεται άρση ποιότητας. Απλά εδώ, επειδή υπάρχουν αισθητήρες και διαβάζουν ροή καυσίμου, διαβάζουν πίεση καυσίμου, τα μπέκ δουλεύουν σε πολύ περισσότερα μπαρ, μιας πολύ κακής ποιότητας καύσιμο μπορεί να δημιουργήσει πιο σύντομα βλάβη από ότι σε έναν μηχανικό. Όλα αυτά λοιπόν, αν υπάρχει ένα σωστός εξειδικευμένος μηχανικός που γνωρίζει αυτό που κάνει, μπορεί να προστατεύσει και να μην είναι τόσο τραγικά όπως τα λέω, αλλά οφείλω να το αναφέρω. Εδώ λοιπόν θα αναφέρουμε το κύκλωμα τροφοδοσίας καυσίμου ενός εστιοφόρου σκάφους και θα μείνουμε πολύ σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι και η κύρια αιτία που μπορεί ένα σκάφος να σταματήσει να λειτουργεί. Όλα λοιπόν τα σκάφη έχουν μία δεξαμενή. Η δεξαμενή αυτή λοιπόν έχει το δοχείο εδώ που είναι η πλήρωση για να γεμίζουμε στο βενζινάδικο την δεξαμενή και πολύ απαραίτητο εξάρτημα που διαφεύγει σε πάρα πολλούς είναι η εξαέρωση της δεξαμενής. Όπως βλέπετε εδώ λοιπόν, από εδώ δεν παίρνει αέρα καθόλου, ούτε από εδώ που είναι η επιστροφή και η παροχή πετρελαίου. Έτσι λοιπόν χρειάζεται από κάπου να παίρνει αέρα. Αν λοιπόν βουλώσει
αυτό το σύστημα εξαέρωσης, το πετρέλαιο δεν μπορεί να πάει στο κινητήρα. Συνεχίζουμε λοιπόν πιο κάτω, μετά τη δεξαμενή και τη ΒΑΤ και το εξαερωτικό, υπάρχει ΒΑΝΑ on-off που πρέπει να λειτουργεί για θέματα ασφαλείας, η σωληνός εισαγωγής και εξαγωγής πετρελαίου. Όλοι λοιπόν οι πετρελοκινητήρες έχουν δύο σωλήνες επάνω στη δεξαμενή. Η μία είναι η παροχή που παρέχει πετρέλαιο στο κινητήρα και είναι αυτή εδώ. Και η άλλη λοιπόν είναι η επιστροφή που επιστρέφει όσο δεν χρειάζεται. Η παροχή λοιπόν στο κινητήρα παρέχονται περίπου 5 με 6 λίτρα ανάλογα την κατασκευή βασικά στα 10 λεπτά με 20 λεπτά. Ο κινητήρας χρησιμοποιεί όσο πετρέλαιο θέλει και όσο δεν χρειάζεται το επιστρέφει πίσω. Ένας κινητήρας λοιπόν μπορεί να επιστρέφει γύρω στα 20 με 30 λίτρα την ώρα ή ανάλογα τον κατασκευαστή μπορεί και περισσότερο. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα συνεχόμενο κύκλωμα εδώ, γυρίζει γύρω γύρω το πετρέλαιο, όλα πρέπει να είναι καθαρά και καθαρά. Μετά λοιπόν τη σωληνώση που λέω υπάρχει η υδατοπαγίδα πετρελαίου, υπάρχει που είναι το πρώτο φίλτρο και όσο συνήθως έχει ένα γυαλάκι εκεί και μπορούμε να ελέγχουμε το καύσιμο, υπάρχει το φίλτρο πετρελαίου του κινητήρα, η βοηθητική τρόμπα η οποία βοηθάει και είναι σε αυτή τη σύμπτωση που είναι εδώ και βοηθάει να αντλεί δηλαδή το πετρέλαιο από το τάγκι προς την τρόμπα πετρελαίου υψηλής. Μετά υπάρχει αυτό εδώ είναι το φίλτρο και που λέμε το κινητήρα και η τρόμπα πετρελαίου υψηλής. Μετά την τρόμπα πετρελαίου υψηλής πάμε στα ΠΕΚ. Έρχεται δηλαδή το πετρέλαιο από εδώ, περνάει από ένα φίλτρο, τρομπάκι, δεύτερο φίλτρο, πηγαίνει στην τρόμπα πετρελαίου υψηλής, ανεβαίνουν εδώ τα 800 ή αντίστοιχα σε κομπορέι τα 2.500 μπαρ και πηγαίνουν στα ΠΕΚ που είναι και οι τελικοί αποδέκτες του καυσίμου. Εξαέρωση κυκλώματος καυσίμου. Όλο λοιπόν αυτό το κύκλωμα εδώ που έχουμε πει δεν μπορεί να δουλέψει με αέρα, ιδιαίτερα δηλαδή η τρόμπα πετρελαίου υψηλής και τα ΠΕΚ δεν μπορούν να συμπιέσουν τον αέρα, πρέπει να συμπιέσουν υγρό. Έτσι λοιπόν για οποιαδήποτε είτε μήλουμα από πετρέλαιο, είτε κάποια σωλήνα έχει κοπεί, είτε για να ελέγξουμε ακόμα αν έχουμε πετρέλαιο στο σκάφος και αν η κυκλοφορία γίνεται σωστή, πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά να κάνουμε εξαέρωση στον κινητήρα. Εδώ λοιπόν υπάρχει στο φίλτρο πετρελαίου ως συνήθως στους περισσότερους κατασκευαστές, στο φίλτρο δηλαδή πετρελαίου ή επάνω στην τρόμπα, τα περισσότερα όμως είναι στο φίλτρο πετρελαίου, υπάρχει ένα βιδάκι που είναι ως συνήθως κάπως έτσι, δηλαδή έχει το σήμα του σταυρού για να μπορείς να το λύσεις και με σταυροκατσάβιτο και με δεκαράκι και με κλειδί. Ανοίγουμε λοιπόν αυτό εδώ το βιδάκι και ψάχνουμε να βρούμε ή γνωρίζουμε από πριν πώς τροφοδοτείται το κινητήρας με πετρέλαιο. Έχει λοιπόν είτε μηχανική αντλία και είναι σαν και αυτό εδώ, είτε ηλεκτρική αντλία και είναι κάτι σαν και αυτό εδώ. Θα αναλύσουμε και τις δύο περιπτώσεις. Πάμε στη δυσκολότερη που είναι η μηχανική αντλία. Όλες λοιπόν οι μηχανικές αντλίες, αν τις κοιτάξουμε λίγο καλύτερα, έχουν ένα λευγεδάκι. Ανεβοκατεβάζοντας το λευγεδάκι πάνω κάτω, στην ουσία δημιουργούμε άντληση πετρελαίου χειροκίνητα. Έχουμε ανοιχτό λοιπόν αυτό εδώ το βιδάκι. Χρησιμοποιούμε το λευγεδάκι πάνω κάτω ή δεξιά-αριστερά ανάλογα τον κατασκευαστή και βλέπουμε τι γίνεται στο βιδάκι. Λογικά λοιπόν, αν έχουμε μείνει από πετρέλαιο, θα τρομπάρουμε αρκετές φορές. Στην αρχή θα έρχονται φυσαλίδες πετρελαίου και όσο τρομπάρουμε θα σταματήσουν οι φυσαλίδες και όταν τρομπάρουμε πλέον και βλέπουμε καθαρό πετρέλαιο να βγαίνει από εδώ, τότε πάνω απ' ότι έχουμε εξαερώσει το κύκλωμα, σφίγγουμε τη βίδα, τρομπάρουμε άλλες 4-5 φορές για να ανεβάσουμε ελάχιστα την πίεση και πατάμε μίζα και ο κινητήρας παίρνει μπροστά. Στην περίπτωση λοιπόν που το σκάφος, που τα περισσότερα σκάφη πάνω από, δηλαδή η μηχανοκίνητη πλέον βοηθητική αντλία τη συναντάμε σε 30 άλογα, σε 20 άλογα, σε μικρούς κινητήρες. Πάνω από τα 30 άλογα λοιπόν τα σκάφη στις μέρες μας έχουν ηλεκτρική prime pump ή ηλεκτρική αντλία
βοηθητική αντλία πετρελαίου. Εδώ λοιπόν τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα, αρκεί να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό το πραγματάκι δουλεύει. Ανοίγοντας λοιπόν το διακόπτη, με το που κάνει on και αρχίσουν τα λαμπάκια του αλάρμου να δουλεύουν, βάζουμε το χέρι μας επάνω και πιάνουμε την αντλία. Νιώθουμε τον παλμό, άρα λοιπόν η αντλία δουλεύει και κάνουμε υπομονή 5 λεπτά. Η αντλία λοιπόν αυτόματα αντλεί πετρέλαιο από την εξαμενή και εξαερώνει μόνη της με το φίλτρο που έχει και στέλνει τον αέρα στα επιστρεφόμενα. Άρα λοιπόν επαναλαμβάνουμε 3-4 λεπτά τη διαδικασία on-off, on-off, on-off και μετά βάζουμε μπροστά το κινητήρα. Το σύστημα εξάτμισης, πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ σημαντικό, χαρακτηρίζει έναν μαρίν κινητήρα και εδώ γίνονται και πάρα πολλά εστράπελα και κατά τη διάρκεια και πρέπει να γνωρίζουμε ιδιαίτερα, βασικά βέβαια έχει φροντίσει κάποιος άλλος πριν από τον καπετάνιο να έχει τοποθετήσει σωστά όλο αυτό το κύκλωμα και να ξεκινήσω να τα αναλύω ένα-ένα. Εδώ λοιπόν έχουμε τον κινητήρα και εδώ λοιπόν έχουμε την εξάτμιση, είναι κόκκινη σε αυτό εδώ το σημείο, γιατί εδώ βγάζει, είναι το μοναδικό σημείο που βγάζει μόνο καυσαέριο, δηλαδή σαν ένα κανονικό κλασικό κινητήρα. Ακριβώς λοιπόν μετά την έξοδό του, το καυσαέριο μπλέκεται με το νερό. Εδώ λοιπόν υπάρχει η αντισυμφωνική βαλβίδα προστασίας. Αυτή λοιπόν η βαλβίδα, όσο το νερό κυκλοφορεί, αυτή η βαλβίδα είναι κλειστή και δεν είναι τίποτα άλλο από το να κάνει ένα loop. Όταν όμως ο κινητήρας σβήσει, αυτή η βαλβίδα ανοίγει και έτσι λοιπόν τραβώντας αέρα από εδώ το κύκλωμα, δεν μπορεί νερό, και θα εξηγήσω πώς, δεν μπορεί το νερό να επιστρέψει προς τα πίσω. Αν λοιπόν κάνουμε πανιά και ταξιδεύουμε με 7, 8, 6 μίλια, πάρα πολύ λοιπόν βάζουμε κόμπλα μπρόσω ή κόμπλα ανάποδα για να σταματήσει να κοινάει η προπέλα, γιατί ακούγεται ένας θόρυβος και δεν το θέλει. Ακινητοποιώντας λοιπόν την προπέλα και το σκάφος έχοντας ταχύτητα, αυτό που κάνει είναι να στρέφει την προπέλα. Αυτό λοιπόν που ακινητοποιεί την προπέλα είναι η συμπίεση των κυλίδρων. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε συμπίεση στους κυλίδρους, θα εξακολουθούσε να γυρίζει. Ακινητοποιώντας λοιπόν η προπέλα με την ταχύτητα που έχει, θα γυρίσει κάποια στιγμή. Υπάρχει μόνιμη δύναμη λοιπόν που ακινητοποιούν οι κύλιδροι την προπέλα και κάποια στιγμή θα σπάσει η συμπίεση που λέμε στην ορολογία, τη μηχανική, γιατί δεν θα μπορέσει να κρατήσει πάρα πολύ και κλακ πάει στον άλλο κύλιδρο. Κλακ πάει στον άλλο κύλιδρο. Αν λοιπόν το σκάφος είναι μπαταρισμένο, γέρνη δηλαδή, και η εξάρτηση είναι μέσα στο νερό και έχουμε κομπλάρει μπρόσω, με την ταχύτητα που πάμε, ο κινητήρας γυρίζει ανάποδα. Άρα γι' αυτό πάρα πολλοί λένε ή κράτη ή ανάποδα. Γιατί με τη φορά ο κινητήρας θα γυρίζει όπως πρέπει να γυρίζει, που όλοι οι κινητήρες κοιτώντας τους μπροστά γυρίζουν δεξιά. Έτσι λοιπόν, αν γίνει αυτό το φαινόμενο και ο κινητήρας είναι εδώ, τα 4, τα 3 ανάλογα το κινητήρα έμβολα λειτουργούν σαν σύρικα. Ρουφάνε δηλαδή, αντί να βγάζουν το καυσαέριο, ρουφάνε θάλασσα από την εξάρτηση και αν δεν υπάρχει αντισυμφωνική βαλβίδα, το νερό από εδώ έχει πλημμυρίσει τον κινητήρα και σταματάει πλέον αυτό να συμβαίνει όταν ο κινητήρας πλημμυρίσει μέχρι τα μπούνια νερό. Το έχω αντιμετωπίσει πολλές φορές. Σε καταμαράν αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συμβεί, το βάζουμε για διακοσμητικούς λόγους να έλεγα, ενώ σε ένα εστιοφόρο, ιδιαίτερα αν η έξοδος της εξάρτησης είναι πολύ κοντά στην επιφάνεια του νερού, είναι απαραίτητο. Συνεχίζουμε λοιπόν προς τα κάτω, έχουμε το waterlock, στην ελληνική τον υδατοφράχτη, το οποίο λοιπόν τι κάνει αυτός. Αφού λοιπόν από εδώ και πέρα πλέον έχουμε καυσαέρια με νερά, όταν λειτουργεί ο κινητήρας μαζεύει εδώ ένα όγκο καυσαερίου και νερό και έτσι λοιπόν ακούμε όταν βάζουμε μπροστά τον κινητήρα ότι υπάρχει, δεν υπάρχει μια ροή συνεχόμενη, σαλάστικο, ανατακτά χρονικά διαστήματα πρεσάρει και σκάει. Έτσι λοιπόν η πρώτη χρήση είναι για να ανεβάζει την πίεση και να βοηθάει στην έξοδο των καυσαερίων. Αυτό μπορεί να συμβεί και με ένα σωλήνα, μπορεί να υπάρχει αυτό. Γιατί μαζεύει η καυσαέρια και τα βγάζει μετά όλα μαζί.
Η πιο σημαντική δουλειά που κάνει όμως είναι ότι όσο νερό υπάρχει από εδώ μέχρι εδώ, όταν σβήσουμε τον κινητήρα, σταματήσουν τα κασαέρια να βγαίνουν προς τα έξω και να βοηθάνε προς την έξοδό τους. Όλο το νερό λοιπόν που μένει από εδώ μέχρι εδώ φυλακίζεται εδώ μέσα. Και όσο και να στρέψει το σκάφος, είτε δεξιά είτε αριστερά, το νερό δεν μπορεί να επιστρέψει ξανά στο κινητήρα. Έτσι λοιπόν είναι θέμα ασφάλειας. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το σιλασιέ, μάφλε, το οποίο αυτό κάνει καθαρά, μειώνει το θόρυβο. Δεν το βρίσκουμε σε πάρα πολλά επαγγελματικά σκάφη, το βρίσκουμε σε ιδιωτικά σκάφη που θέλουμε ησυχία. Προχωρώντας εδώ λοιπόν, λέγεται αυτό εδώ το loop που κάνει, που είναι το κούσνι, που στην ουσία είναι μια υψομετρική καμπύλη προστασίας. Γιατί λοιπόν έχω μια υψομετρική καμπύλη προστασίας αμέσως μετά την μπούκα ή την έξοδο? Φανταστείτε λοιπόν να είσαστε μπακαρισμένοι και η εξάρτηση να είναι στο καιρό, να κάνετε πανιά, να είναι σβηστή η μηχανή, να μην υπάρχει αυτό εδώ την προστασία και όλο το κύμα που σκάει στην πάντα να σκάει πάνω στην εξάρτηση. Έτσι λοιπόν όλο το νερό από εδώ θα πήγαινε εδώ μέσα, αυτό θα γέμιζε κάποια στιγμή, συγκοινωνούν τα δοχεία, θα πήγαινε ξανά στον κινητήρα. Έτσι λοιπόν, προστατεύοντας αυτό, ή έχουμε την έξοδο εδώ ψηλά, αλλά αν έχουμε εδώ την έξοδο πολύ ψηλά, η απόσταση που έχει μέχρι τη θάλασσα θα κάνει περισσότερο θόρυβο. Έτσι λοιπόν έχουμε την εξάρτηση πολύ κοντά στην είσοδο για να μην ακούμε πολύ το θόρυβο και έχουμε μια καμπύλη προστασίας για να απαγορεύσουμε, να αποτρέψουμε τα νερά να ξαναεπιστρέψουν πίσω. Και πάμε λοιπόν, έχετε καμιά απορία για το σύστημα εξάρτησης? Είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε βάση όταν ταξιδεύουμε με ένα εστιατόριο. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο ρυθμό εξαγωγής των καυσαερίων μαζί με το νερό, ο οποίος από εκεί, ακούγοντας την εξάρτηση, μπορούμε να καταλάβουμε πάρα πολλά πράγματα. Αν έχουμε νερά, παρατηρούμε και τον καπνό, βλέπουμε τι συμβαίνει, θα τα πούμε και παρακάτω. Παρακαλώ. Ναι, είναι για να αδειάζει στο waterlock το χειμώνα που είναι εδώ κάτω αυτή η τάπα. Αδειάζει λοιπόν το waterlock και έτσι αποτρέπει την υγρασία να επηρεάζει τον κινητήρα. Γι' αυτό το λόγο, κανονικά θα πρέπει να το αδειάζει αυτό, αλλά εγώ προσωπικά στους πελάτες μου, όταν βγαίνει το σκάφος από το νερό, το βάζω μπροστά, ούτως ή άλλως αλλάξω το impeller, την Αγγλία γαλάζιση, δηλαδή που θα δουλέψει χωρίς νερό, βάζω μπροστά, δίνω ένα-δυο γκαζιές και αδειάζω όλο το κύκλωμα από το νερό. Και αν θέλει να κάτσει για παραπάνω παραμονή, πρέπει να προστατεύσει, να βάλει να ταπώσει την μπούκα, την έξοδο δηλαδή, να μην περνάει και αέρας εδώ μέσα. Γιατί έχω συναντήσει σκάφος το οποίο η μπούκα ήταν στο βοριά και δεν είχε όλο αυτό το σύστημα, και έμπαινε ο καιρός μέσα, ο αέρας δηλαδή, οξύδωσε τον κινητήρα. Αυτό. Πάμε λοιπόν στα συστήματα μεταδόσεως. Τα συστήματα μεταδόσεως στους κινητήρες είναι δύο στα εστιατοριακά σκάφη παύλα καταμαρά. Έχουμε λοιπόν το κλασικό που είναι με ρεβέρσα άξονα, είτε μπρακέτο είτε κατευθείαν εδώ στον άξονα, προπέλα και το πόδι, το σύστημα δηλαδή, το sail drive. Εδώ λοιπόν είμαστε μέσα στο κινητήρα, βλέπουμε μια ρεβέρσα, που στην ουσία η ρεβέρσα, παίρνοντας την κίνηση από το κινητήρα, μας δίνει τη δυνατότητα να γυρίσουμε είτε δεξιά είτε αριστερά, μπρόσω κράτη ανάποδα δηλαδή, και να γίνουν όλοι χειρισμοί. Αυτό εδώ λοιπόν το κομμάτι λέγεται κόμπλε. Το σύστημα μετάδοσης λοιπόν της ρεβέρσας, μετά από τη ρεβέρσα, έχει τον σύνδεσμο, τον μεταλλικό σύνδεσμο που ενώνει τον άξονα με τη ρεβέρσα και λέγεται και αυτό κόμπλε. Εδώ λοιπόν ανάμεσα αυτού του κόμπλε που είναι πάνω στον άξονα με αυτού του κόμπλερ που είναι πάνω στη ρεβέρσα, κατά την τοποθέτηση είτε αφαίρεση της ρεβέρσας ή άξονα, εργασίες άξονα και όλα αυτά, χρειάζεται και πάρα πολύ καλή ευθυγράμμιση. Πρέπει λοιπόν ο ένας κύκλος
να είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένος με τον άλλον, γιατί αλλιώς δημιουργούνται vibration και μεταγενέστερα προβλήματα σε άξονα, μπούσα, είτε σε ρεβέρσα, κονικά κτλ. Εδώ λοιπόν, αμέσως μετά το κόμπλερ, παύλα, άξονα, έχουμε το πιο παλιό τύπου σαλαμαστραδόρ. Από εδώ λοιπόν βγήκε για αυτό το όνομα. Αυτό λοιπόν το χοντρό το δαχτυλίδι ξεβιδώνει και μέσα βάζεις κορδόνι, στην ουσία ένα τύπο σκηνιού με κερί, ειδικό για να εφάπτεται και να στεγανοποιείς τον άξονα. Είναι κονικό το παξιμάδι, σφίγγοντας λοιπόν αυτό, στεγανοποιείς τον άξονα. Αυτό λοιπόν είναι το πιο παλιό και παραδοσιακό σύστημα στεγανοποίησης και μάλιστα αταξιόπιστα, αλλά το μειονέκτημά του είναι ότι δεν είναι απόλυτα στεγανό. Ένας τέτοιος τύπος λοιπόν σαλαμαστραδόρου, στεγανοποίησης άξονα, θα πρέπει ανά 5 λεπτά να βλέπουμε μια σταγόνα νερό. Αν δεν βλέπουμε νερό κατά τη λειτουργία του, κινδυνεύει να ανάψει. Πάμε λοιπόν πιο κάτω. Εδώ λοιπόν βλέπουμε και άλλους τύπους. Αυτός είναι ο πιο συνήθις, είναι ο τύπος τύπου Volvo, το λέμε, γιατί είναι ο κατασκευαστής Volvo. Έχουν πάρα πολλούς τέτοιους τύπους. Ο συγκεκριμένος Volvo κατ' εμέ είναι αυτού του είδους, είναι και πιο αξιόπιστος. Με κάποια άλλα λοιπόν του εμπορίου που είναι φθηνότερα από αυτό είχα διάφορα προβλήματα. Εδώ βλέπουμε ένα τύπο που τον ονομάζουμε Tight Marine. Αυτό λοιπόν είναι ένα αλάστικο που στην ουσία στεγανοποιεί τον άξονα, σαν μια τσιμούχα όλο μαζί το αλάδι. Εδώ λοιπόν είναι το σύστημα Tight Marine και είναι με τσιμούχα στεγανοποίηση. Δηλαδή έχει μια τσιμούχα που μπαίνει εδώ και έχει και μάλιστα όπως περνάει ο άξονας εδώ, έχει άλλη μια περασμένη πάνω στον άξονα σπέα. Αν λοιπόν αυτό αρχίσει να χάνει, βγάζεις τα βιδάκια μέσα στο νερό, έχεις εισρωή νερού, κάνεις γρήγορα την εργασία, τραβάς την παλιά τσιμούχα που κάνει, την κόβεις με ένα κοφτάκι, την βγάζεις και την άλλη που έχεις ήδη περασμένη στον άξονα, την περνάς προς τα πίσω. Απ' τα αξιόπιστα θα έλεγα. Εδώ λοιπόν, όπως είπαμε, εδώ είναι το κόμπλερ, εδώ είναι ο σαλαμαστραδόρος. Αυτό το κομμάτι που συνήθως είναι πακτωμένο μέσα στο κήτος του σκάφους λέγεται χωνή. Και σε δύο περιπτώσεις ή θα έχουμε εδώ μπούσα, που η μπούσα είναι αυτό εδώ το μπρούτζινο ή ελαστικό ή από κέβλαρ εξωτερικά δαχτυλίδι και εσωτερικά έχει λάστιχο, ένα κουζινέτο είναι δηλαδή στην ουσία, που κρατάει τον άξονα να μην τρίβεται πάνω στο πλαστικό. Είτε λοιπόν θα έχουμε μπούσα σε αυτό εδώ το κομμάτι που είναι μέσα στο κήτος του σκάφους και θα έχουμε την προπέλα εδώ, είτε θα έχουμε μπρακέτο, το οποίο κρατάει τον άξονα στα τελειώματά του και τον κρατάει γιατί ένας άξονας από εκεί μέχρι εδώ, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να δουλέψει στο κενό, θέλει μια υποβοήθηση. Ή θα έχουμε λοιπόν μπούσα εδώ, που πάλι αυτή τη δουλειά κάνει, ένα κουζινέτο, το οποίο εκεί επάνω περιστρέφει το άξονα. Προπέλα, παξιμάδι, ανώδιο. Κατανοητό κι αυτό, ε. Παρακαλώ. Δύο ερωτήσεις θα ήθελα. Αρχίζει το μικρόφωνο. Δύο ερωτήσεις. Στις μπούσες του μπρακέτου βλέπουμε υλικά είτε μπρούτζους είτε κάποια συνθετικά υλικά. Κατά τη γνώμη σας έχουν κάποια πλεονεκτήματα το ένα ή το άλλο? Ναι, υπάρχουν πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα στην αφαίρεσή τους. Στο μπρούτζος, στο συνθετικό. Οποιοδήποτε πλαστικό δαχτυλίδι, μπούσα τέλος πάντων, βγαίνει πάρα πολύ εύκολα και αλλάζει. Αλλά είναι λιγότερο ανθεκτικό αν πιάσουμε λοιπόν ένα σκηνί εδώ ανάμεσα και υπάρχει κάποια πίεση που τυλιχτεί εκεί ανάμεσα στην προπέλα με την μπούσα. Ένα μπρούτζινο δαχτυλίδι έχει περισσότερη ανοχή από ότι ένα πλαστικό. Μου έχει τύχει δηλαδή πλαστικό να το κάνει εξορκέα το ίδιο το σκηνί που τυλίχτηκε και να το πετάξει έξω. Να βγει δηλαδή από τη θέση του. Ενώ το μπρούτζινο μπαίνει σε μπρούτζινο πάλι μπρακέτο, όπως συνήθως είναι, και για να βγει τυρανιόμαστε. Δηλαδή, προτιμώ να συναντώ πλαστικά για να τα αλλάζω πολύ πιο εύκολα, αλλά έχουν όπως όλα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.
Και μία ακόμα ερώτηση. Στην μπούσα τύπου Volvo, εναλλακτικά. Στο Σαραμαστραβόλο. Ναι, πίσω εκεί. Έχω δει κάποιες μπούσες, ας πούμε, από τη Ραντίτσε που έχουν ένα σωληνάκι. Δεν ξέρω αν αυτό. Όχι, αυτός είναι original τύπου Volvo. Καλό είναι να μην μιλάμε για ονόματα. Σωστά, ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων. Υπάρχουν και άλλοι τύποι λοιπόν. Σωστά. Που έχουν και ένα σωληνάκι επάνω και λιπαίνονται. Αυτό το σωληνάκι μπορεί να μην χρησιμοποιηθεί όταν υπάρχει. Ναι, αλλά ο κατασκευαστής το δίνει να υπάρχει. Που σημαίνει ότι αυτό πρέπει να συνδεθεί με παροχή νερού. Σωστά. Θαλασσινού νερού. Θαλασσινού νερού και μάλιστα κρύου νερού θαλασσινού. Από το κινητήρα λοιπόν μπορούμε να πάρουμε και ζεστό θαλασσινό νερό, αλλά σε εκείνη την περίπτωση όπως καταλαβαίνεις, αν ρίχνουμε ζεστό θαλασσινό νερό επάνω σε ένα λάστιχο, του μειώνουμε τη ζωή, αν μη τι άλλο, να μην πω τίποτα άλλο δηλαδή, ότι το καταστρέφει. Okay, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Σύστημα μετάδοσης λοιπόν πόδι ή safe drive. Όλοι λοιπόν το ξέρουμε σαν πόδι. Θα πούμε πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και συντήρηση. Ένα πόδι λοιπόν δίνει, μπορεί να είναι πολύ πιο γρήγορα από μια ρεβέρσα. Και το χαρακτηριστικό που έχει το πόδι είναι να μεταφέρει, γίνεται ένα ζήτα δηλαδή. Ξεκινάει από εδώ, παίρνει την κίνηση από το κινητήρα, κατεβαίνει προς τα κάτω και εδώ τελειώνοντας εδώ παίρνει η προπέλα. Το πόδι λοιπόν, όπως είπαμε, μπορεί να δουλέψει πιο γρήγορα λόγω των πολλών επιλογών, γιατί μέχρι να μοιραστεί η κίνηση από το κινητήρα μέσα στο νερό χρησιμοποιεί πάρα πολλά γρανάζια και μπορεί αυτά τα γρανάζια που το κάνει δηλαδή λειτουργούν σαν μειωτήρας, δηλαδή παίρνει τη μία κίνηση 1000 στροφές και μπορεί να τη μειώσει ή να την αυξήσει σταδιακά μέχρι να καταλήξει στην προπέλα. Το πόδι όταν δουλεύει σου δίνει πιο αθόρυβη λειτουργία από ό,τι σου δίνει ένας άξονας και αυτό γιατί απέχει περισσότερο, είναι προς τα κάτω στο νερό από ό,τι η προπέλα από το χάλ. Απέχει λίγο περισσότερο, είναι πιο κάτω. Ένα πόδι βέβαια μπορεί να πάθει μεγαλύτερη ζημιά από μια ρεβέρσα και ό,τι ζημιά γίνει σοβαρή στο πόδι, το σκάφος πρέπει να βγει έξω από το νερό για να επισκευαστεί, ενώ μια ρεβέρσα και να σπάσει τελείως, τραβάς τον άξονα λίγο πίσω χωρίς να μπει καθόλου νερό, αλλάζεις τη ρεβέρσα μέσα στο νερό και συνεχίζεις χωρίς επιπλέον έξοδα παρά μόνο τη ζημιά. Η ιστορία με το ζέσταμα του κινητήρα έχει πάρα πολλές απόψεις. Έχω ακούσει διάφορα, έχω κάνει και εγώ διάφορα. Κατέληξα στην πιο... στην άποψη που συμπεριλαμβάνει τα πάντα και με πιο κύριες βάσεις πληροφοριών. Είναι καλό λοιπόν και πρέπει να ζεσταίνουμε το κινητήρα, αλλά γενικότερα να δουλεύει ένας κινητήρας χωρίς φορτίο είναι κάτι που δεν το θέλουμε στους σκάφους. Ο κινητήρας έχει κατασκευαστεί να δουλεύει με φορτίο και όχι να δουλεύει στο ρελαντί για ώρες ατελείωτες. Ξεκινάμε λοιπόν, ζεσταίνουμε το κινητήρα, αν έχουμε θερμόμετρο και παρακολουθούμε τη θερμοκρασία πρέπει να είναι πάνω από 50 βαθμούς και μετά ξεκινάμε μέχρι τους 82, 85, 75 που είναι η μέση λειτουργία ενός ντίζελ με κόμπλα μπρος και συγκεκριμένες σιγανές στροφές. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε για ένα κινητήρα. Αποφεύγουμε, όπως λέω και εδώ, να δουλεύουμε το κινητήρα στο ρελαντί για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Όταν ταξιδεύουμε και με πανιά ακόμα και θέλουμε να φορτίσουμε τις μπαταρίες, καλό είναι να τον έχουμε σε φορτίο. Να μην τον έχουμε κράτη, δηλαδή, στις 1500. Είναι ό,τι χειρότερο που κάνουμε. Όταν κάνουμε πάρα πολύ μεγάλες αποστάσεις, δηλαδή κάνουμε μια μεταφορά Καλαμάκι Ρόδο. Άρα λοιπόν ο κινητήρας θα δουλεύει στις 2500, μπορεί και για 44 ώρες. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν καλό είναι για το καλό του κινητήρα να μεταλλάσσουμε τις στροφές ανά μία ώρα, ανά 40 λεπτά, όχι στάνταρ δηλαδή, ανατακτά χρονικά διαστήματα θα έλεγα, 50 στροφές κάτω, 100 στροφές επάνω, 70 στροφές κάτω μετά, ανά μία ώρα ή να μην τον αφήνουμε στις ίδιες στροφές. Αυτή λοιπόν την πληροφορία την έχω πάρει από τους ναυτικούς κινητήρες και τους καινούριους
και είναι η οδική αστροσήματος ενός ναυτικού κινητήρα για τις πρώτες 50 ώρες. Δεν στρώνουμε λοιπόν ένα ναυτικό κινητήρα όπως κάνουν το αυτοκίνητο ή την μοτοσυκλέτα ή αυτά. Απλά δεν τον αφήνουμε να δουλέψει σε στάνταρ στροφές για 24 ώρες. Γιατί? Γιατί λοιπόν κατά τη λειτουργία του κινητήρα, ιδιαίτερα σε άπνοια, εκεί μπορεί να συντονιστεί, αυτός ο συντονισμός που θα φέρει μπορεί να δημιουργήσει μελλοντική φθορά στα έμβολα, γιατί θα συντονιστούν οι κύλοι του. Πολύ ψαγμένο αυτό και ιδιαίτερο, κανένας δεν το κάνει, απλά έτσι το αναφέρω. Συγγνώμη. Υπάρχει λοιπόν ένα 2-3 φράσεις που συνοδεύουν τις στροφές που πρέπει να ταξιδεύουν. Υπάρχει λοιπόν το maximum των στροφών. Ποιο είναι το maximum των στροφών? Δύο επιλογές, είτε με φορτίο είτε χωρίς. Το maximum cruising speed, η μέγιστη δηλαδή ταχύτητα που μπορούμε να ταξιδεύουμε, και η cruising speed, δηλαδή αυτή η ταχύτητα η οποία θα είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να ταξιδέψουμε χωρίς να δημιουργήσουμε φθορά και χωρίς να καταπονήσουμε το κινητήρα. Το maximum των στροφών είναι το γνωστό τάπα μανέτα. Κάτω η μανέτα λοιπόν τέρμα και εκεί βλέπουμε πόσο πάει ο κινητήρας. Αυτό λοιπόν είναι απαραίτητο να το κάνουμε σε ένα σκάφος για κάποια δευτερόλεπτα όταν ζηθεί ο κινητήρας, για να δούμε ποιο είναι το maximum των στροφών με την προπέλα. Ξέρουμε ότι ο κινητήρας είναι 55 άλογα ας πούμε, αλλά από σκάφος σε σκάφος οι στροφές οι οποίες πιάνει με προπέλα μπορεί να αλλάζουν μέχρι και 500 στροφές. Έτσι λοιπόν, θέλοντας να βρούμε το maximum cruising speed, πηγαίνουμε τέρμα το γκάζι για πολύ λίγο, με το που ακινητοποιηθεί το στροφόμετρο ξέρουμε ότι αυτή είναι η maximum ταχύτητα που έχει. Η maximum cruising speed, δηλαδή το μεγαλύτερο που μπορούμε να ταξιδέψουμε, είναι 500 με 600 στροφές κάτω από αυτό που είδαμε. Δηλαδή έχουμε δει 3500 τέρμα, το μέγιστο που μπορούμε να ταξιδεύουμε για να πάμε Ρόδο είναι 3000 στροφές. Το μέγιστο, το καλύτερο, η cruising δηλαδή ταχύτητα, που δεν χάνουμε και πολλά μίλια, αλλά έχουμε απίστευτη μείωση στην κατανάλωση και απίστευτη μείωση στη φθορά του κινητήρα, είναι ότι εκεί που είμαστε στο maximum cruising speed, αρχίζουμε πολύ σιγά να κατεβάζουμε τη μανέτα προς τα πίσω. Κάποια στιγμή σε 100 με 200 στροφές θα ακούσουμε και θα νιώσουμε το σκάφος να δουλεύει πολύ πιο γλυκά, χωρίς να χάνει ταχύτητα. Εκεί λοιπόν, βάσει feeling, βάσει συναισθήματος, είναι και ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε και πιο γρήγορο και πιο οικονομικό για το ταξίδι μας. Το καταλάβαμε αυτό? Με 2.800 βάζω. Ορίστε. Βάζω το παράδειγμα σας, είναι 2.800, αν είναι 3. Ναι, αν είναι 3.500 είναι 2.800. Στο δικό μου σκάφος. Στο δικό σου σκάφος όμως, επειδή έχει μεγαλύτερη προπέλα και πιάνεις πιο πολλά νερά, ο κινητήρας μπορεί να εσυχάζει στις 2.600. Δηλαδή όλο αυτό πάλι είναι ανακατασκευαστή, ανακατάσταση προπέλας, ανακατάσταση άξονα και όλα αυτά. Είναι δηλαδή, τίποτα δεν είναι στάνταρ. Ανασκάφος μπορεί να αλλάζει όλο αυτό. Δεν είναι στάνταρ, ok, 700 στροφές κάτω, τέλος, εδώ είναι. Το νιώθεις με τη μανέτα. Λέγεται ότι η σωστή σχέση προπέλας μηχανής είναι αυτή που σου επιτρέπει να πιάνεις τις στροφές σου κατασκευαστή. Σωστά. Ναι. Το τέλειο είναι λοιπόν ο κατασκευαστής όταν λέει 3.600, σου λέει ότι τις πιάνει με προπέλα. Το τέλειο λοιπόν είναι όταν κάνεις τη δοκιμή σου και κάνεις μπροστά τη μανέτα να δεις με προπέλα 3.600. Σπάνιο, γιατί βλέπει 3.500, είναι δηλαδή πες. Όταν σε πίνω ανάποδο μετά από αλλαγή προπέλας, κατά κάποιο λόγο κυρίως για λόγους βάρους του σπάθους, ναι. Και πιάνει 3.800 ας πούμε. Και πιάνει λίγο περισσότερο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η προπέλα είναι πιο ελαφριά. Άρα λοιπόν όσα έχει τα πτερήγια της, όσο πιο πολύ νερό πιάνει, τόσες λιγότερες στροφές παίρνει. Άρα λοιπόν όσο πιο φουρφούρι είναι δηλαδή η μιξεράκι του καφέ,
όσο πιο ανοιχτό είναι το πτερύγιο, τόσες περισσότερες στροφές παίρνει ο κινητήρας. Άρα λοιπόν εμείς θέλουμε ένα μέσο όρο, να βρούμε τον ιδεατό, να πιάσουμε δηλαδή τις στροφές του κινητήρα. Είναι δύσκολο, γιατί για να βρεις αυτό το βήμα που λέμε της προπέλας, είναι συνάρτηση με την ξαλογραμμή, με το βάρος του σκάφους, με τη μείωση της ρεβέρσας, με τον προπελοθάλαμο, που ο προπελοθάλαμος είναι η απόσταση του κέντρου της προπέλας με το χάλ. Αν λοιπόν θέλει μεγαλύτερη προπέλα και υπάρχει ένα ανώτατο όριο που πρέπει να αφήνεις από το χάλ, δεν σε παίρνει, άρα υποχρεωτικά θα πρέπει να πας στο μπρακέτο πιο κάτω. Είναι κάποιες εργασίες δηλαδή που για 100-200 στροφές δεν συμφέρει να τις κάνεις μετά. Κατανάλωση πετρελοκινητήρα. Υπάρχει λοιπόν ένας τύπος, ο οποίος αυτός ο τύπος μπορεί να βγάλει ένας κινητήρας, επειδή ακούγονται διάφορα, έκαψα πολλά πετρέλαια, έκαψα λίγα πετρέλαια. Ξεκινάμε λοιπόν από 125 γραμμάρια ανά ύπο, ανά ώρα, στην cruising speed. Στις 600 στροφές λοιπόν κάτω, εκεί που το σκάφος και ακόμα καλύτερα στην ομαλή λειτουργία, υπάρχει αυτός ο τύπος που θα μας λύσει τα χέρια πάνω κάτω. Ανακατασκευαστεί λοιπόν, τα 125 γραμμάρια μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 160 γραμμάρια. Όσο ανεβαίνει λοιπόν, αλλά εμείς τώρα που μιλάμε έχουμε ένα μπούσουλα και μπορούμε να δούμε περίπου πια, βλέπουμε ένα κινητήρα 40 άλογα, κάνουμε έναν υπολογισμό, μπορούμε να βρούμε πόσο πετρέλαιο θα χρειαστούμε για το ταξίδι μας. Αυτό αλλάζει από κατασκευαστή σε κατασκευαστή. Είναι λοιπόν όμως ένας μπούσουλας που τον έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τα εφεδρικά, τα λακτικά και αναλώσιμα που πρέπει να έχουμε στους σκάφους. Τα spare parts λοιπόν, που είναι απαραίτητα πριν από κάθε ταξίδι να τα ελέγχουμε. Το σκάφος πρέπει να έχει σίγουρα μέσα μία εργαλειοθήκη με εργαλεία, με τα βασικά εργαλεία για να κάνουμε οποιαδήποτε μικροδουλειά ή πιο σοβαρή δουλειά πρέπει να κάνουμε. Πρέπει οπωσδήποτε να έχει ένα εφεδρικό 20 λεπτό δοχείο πετρελαίου. Κι ας είναι μικρή απόσταση, πρέπει να υπάρχει μέσο λόγκεδο. Πρέπει να έχει λάδι ο κινητήρας. Όλα αυτά θα σας πω γιατί παρακάτω είναι τόσο χρήσιμο. Πρέπει λοιπόν να έχουμε λάδια κινητήρα, αντιψυκτικό, φίλτρα, όλα τα φίλτρα από την αρχή της εξαμενής μέχρι το κινητήρα, φίλτρα λαδιού, φίλτρα πετρελαίου, υδατοπαγίδας, ένα υπέλερ, ένα νυμάτα, τα ταϊρά που είναι οι πλαστικοί σφιχτήρες, αυτοί που είναι πολύ χρήσιμοι κατά καιρούς, να έχει κάποιους σφιχτήρες σε μπέρια που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες διαστάσεις. Αν έχει ξύλινες κονικές τάπες, και αυτό μπορεί να μας χρειαστεί κάπου. Μονοτική ταινία, αυτοβουλκανιζόμενη ταινία, το γνωστό σύρμα, το έχω χρησιμοποιήσει πολλές φορές, μου έχει λύσει τα χέρια, και ένα πολύμετρο ή ένα ενδεικτικό λαμπάκι που να μπορούμε να δούμε αν κάπου υπάρχει ρεύμα. Μένοντας εδώ αυτά σίγουρα σε ένα δικό μας σκάφος, εμείς θα φροντίσουμε και θα τα έχουμε, αλλά στα σκάφη που καβαλάμε κατά καιρούς δεν τα βρίσκουμε παντού όλα. Είναι σημαντικά όμως να υπάρχουν. Εδώ λοιπόν λέω για το ετήσιο σέρβις ενός κινητήρα. Κάθε χρόνο λοιπόν, απαραίτητα, κάθε χειμώνα, θα αλλάξουμε λάδια, φίλτρο λαδιού, φίλτρο πετρελαίου, impeller, θα δώσουμε ιδιαίτερη βάση στην αντλία θαλάσσης, γιατί αυτή η αντλία κυκλοφορεί τη θάλασσα και ψύχει το κινητήρα στην ουσία, τα καυσαέρια, και είναι ζωτική σημασία. Τον ημάντα, θα ελέγξουμε την εξάρτηση μέχρι πίσω να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Οι σωλήνες θαλάσσης, ως συνήθως αυτοί οι σωλήνες έχουν εσωτερικά ένα σπιράλ που είναι τυλιγμένο σαν σαλιγκάρι. Αυτό λοιπόν, αν περάσει νερό ή αλλοιωθεί, σκουριάζει και είναι εμφανής ότι μετά από τη σκουριά θα αρχίσει να κοπεί κιόλας. Και ελέγχουμε και τις σωλήνες πετρελαίου. Και ένας γενικός οπτικός περιφερειακός έλεγχος. Αυτές βασικά είναι δουλειές που τις κάνει ο μηχανικός του σκάφους. Και καλό είναι να προτιμάμε ένα μηχανικό που είναι η δουλειά του αυτή,
Γιατί μπαίνοντας μέσα σε ένα κινητήρα δεν θα κάνει μόνο ένα σέρβις. Όλοι μπορούν να αλλάξουν λάδια φίλτρα. Αυτός όμως που βλέπει μπροστά του 100 μηχανές σε μια χρονιά ή σε ένα μήνα ή σε δύο μήνες, σίγουρα θα δει κάτι που δεν θα πάρει το μάτι του οποιοδήποτε άλλο επιχειρήσει να το κάνει. Ετήσιο σέρβις λοιπόν της ρεβέρσας, του συστήματος μεταδόσεως δηλαδή με ρεβέρσα, είναι αλλάζουμε ανά ώρες λειτουργίας ή κάθε χρόνο τα λάδια στη ρεβέρσα που η ποσότητα του λαδιού είναι και πάρα πολύ μικρή. Μιλάμε από 150 μέχρι 500 ml λάδι. Εδώ υπάρχει το κόμπλερ και έχει 1, 2, 3, 4 βίδες. Αυτό λοιπόν και πριν το ταξίδι μας καλό είναι και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού να το ελέγχουμε, γιατί πάρα πολλές φορές αυτές οι βίδες εδώ λασκάρουν και αρχίζουν να δημιουργούν διάφορα προβλήματα. Με το που λασκάρουν λοιπόν οι βίδες του κόμπλερ, αρχίζει ακούγεται θόρυβος και το αμέσως επόμενο είναι ακοπούν και να μείνουμε λοιπόν από μετάδοση άξονα. Ελέγχουμε την ευθυγράμμιση αν υπάρχει vibration ή όλα αυτά. Έλεγχος αντικατάσταση πούσας ή σαλαμαστραδόρου και ανώδιο άξονα. Το ετήσιο σέρβις του ποδιού. Εδώ λοιπόν κάθε χρόνο η συντήρησή του δεν γίνεται μέσα στο νερό, είναι καλύτερο να είναι το σκάφος έξω από το νερό. Κάθε χρόνο εδώ στο κάτω μέρος το πόδι έχει δύο τσιμούχες. Η μία τσιμούχα λοιπόν κρατάει το λάδι εσωτερικά και η άλλη τσιμούχα από μπροστά κρατάει το νερό να μην μπει μες στο λάδι. Αν λοιπόν για κάποιο τρόπο ή για κάποιο κάτι συμβεί και μπλεχτεί εδώ μπετονιά, μισινέζα ή κάποιο μικρό σκηνάκι, ενδέχεται λοιπόν να καταστρέψει τις τσιμούχες. Έτσι λοιπόν περνάει το νερό μέσα στο λάδι, αυτόματα το λάδι ασπρίζει και όσο περισσότερο νερό μπει μέσα στο πόδι, το πόδι γίνεται γάλα. Αν λοιπόν ξεκινήσουμε ένα ταξίδι και πριν ξεκινήσουμε ελέγχουμε τα λάδια στο πόδι και δούμε ότι είναι άσπρα, αυτό πάει να πει ότι μέσα στο πόδι έχει νερό. Άρα λοιπόν αν φύγουμε με ένα ρευστό άσπρο υγρό να πάμε στη Ρόδο, όταν θα φτάσουμε δεν θα φτάσουμε στη Ρόδο καταρχήν, πάει να πει ότι έχει νερά μέσα το πόδι, θα γίνει κάποια στιγμή σαν γιαούρτι, θα πήξει δηλαδή πάρα πολύ, θα ανάψει όλο το πόδι και η ζημιά που θα έρθει είναι τεράστια. Είναι λοιπόν όταν ελέγχουμε το σύστημα μετάδοσης, πολύ σημαντικό αν δούμε κάποιο άλλο χρώμα εκτός από χρώμα λιπαντικού. Παίρνουμε τηλέφωνο το μηχανικό και ρωτάμε τι συμβαίνει ή τον ιδιοκτήτη. Εδώ λοιπόν σε αυτό εδώ το μέρος υπάρχει ένα λάστιχο, δηλαδή φανταστείτε ότι αυτό εδώ το μέρος του ποδιού είναι σαν στεγανά, είναι μες στο μηχανοστάσιο. Από εδώ λοιπόν και κάτω υπάρχει το βρεχάμενο κομμάτι. Ανάμεσα αυτό που στεγανοποιεί το νερό να μην πει, γιατί φανταστείτε ότι κάτω από το πόδι υπάρχει μια τόσο μεγάλη τρύπα. Εδώ λοιπόν σε αυτή τη μεγάλη διάμετρο τρύπα υπάρχει ένα λάστιχο στεγανοποίησης που ανάλογα με τον κατασκευαστή πρέπει να αλλάζεται ανά 8 και ή 10 έτη. Αυτές τις τσιμούχες λοιπόν κάποιοι ιδιοκτήτες δεν τις αλλάζουν κάθε χρόνο. Το κόστος είναι πάρα πολύ μικρό, το να αλλάξεις δύο τσιμούχες από το να τραβήξεις το σκάφος με τον κερανό με στη μέση σεζόν ή να χάσεις ολόκληρο το πόδι. Κατ' εμέ λοιπόν εγώ προτείνω κάθε χρόνο αλλαγή τσιμούχες, γιατί πέρα ότι έχεις δύο καινούργιες τσιμούχες και μπορεί να τους προφυλάξεις πολύ καλύτερα από δύο παλιές, είναι ότι βγάζουν στο κάτω κρουπ, φεύγουν όλα τα λάδια από μέσα και στο κάτω σημείο ό,τι η βρωμιά υπάρχει από τους δίσκους ή από τα κονικά ή από διάφορα ψηλομικρά γρεζάκια που δημιουργούνται, τα καθαρίζεις με ένα πανάκι, βάζεις καινούργια λάδια και το πόδι ξανά από την αρχή καινούργιο. Απαραίτητη αλλαγή λοιπόν και λαδιών, τσιμούχες, ανώδιο. Εδώ λοιπόν λέω το περιοδικό και το ετήσιο σέρβις. Άρα λοιπόν όλοι οι κινητήρες, πέρα από το, αυτά που κάνουμε κάθε χρόνο και το σύστημα μετάδοσης, υπάρχουν και κάποιες εργασίες που τις κάνουμε βάσει των ορών λειτουργίων. Αυτές λοιπόν είναι το αντιψυκτικό ή τα χρόνια λειτουργίας. Υπάρχουν λοιπόν κάποια σκάφη που λένε «Μα, σωρά, καινούργιο είναι, έχει 500 ώρες».
πότε το πήρες, φίλε, το σκάφος? Το 2010. Το σκάφος είναι όμως ήδη 8 χρονών. Έχει δουλέψει 8 καλοκαίρια και έχει βγει από το νερό άλλα 8. Έχει λοιπόν στεγνώσει και ξαναβραχτεί 8 φορές. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση είναι βάση χρόνου και όχι βάση ωρών. Ορίστε. Άσχετο, ε. Okay. Παρεμβολή. Αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε το νου μας και να καθαρίσουμε το ψυγείο του κινητήρα, το οποίο σε ένα μαρή κινητήρα λειτουργεί η θάλασσα στο εσωτερικό και ψύχει το αντιψυκτικό. Ιδιαίτερα λοιπόν το χειμερινό, το χειμώνα, όταν ο σκάφος βγαίνει από το νερό και δεν βάλεις μπροστά τουλάχιστον να αδειάσεις το κύκλωμα, το προτιμότερο θα ήταν να βάλεις το κύκλωμα να δουλέψει με αντιψυκτικό που βάζεις στο κινητήρα. Έτσι λοιπόν, και γιατί αντιψυκτικό? Γιατί το αντιψυκτικό έχει εσωτερικά μεγάλη ποσότητα γλυκερίνης και η γλυκερίνη βοηθάει και τα κολάρα εσωτερικά να μην πιάσουν αλάτι και δεν μένει το αλάτι μέσα στο ψυγείο να στεγνώσει, να πετρώσει, να δημιουργήσει άλατα και πιο μετά να φράξει το κύκλωμα. Άρα λοιπόν, να καθαρίζουμε το χειμώνα το κινητήρα πριν το ανακινητοποιήσουμε με αντιψυκτικό, συγκλιτώνουμε πάρα πολλά έξοδα συντήρησης. Έλεγχος και σέρβις αντλίας πετρελαίου και ΜΠΕΚ, ρύθμιση βαλβίδων και πάνω από τις 6 με 7.000 ώρες, ανάλογα με τη λειτουργία και το μοντέλο του κάθε κινητήρα και γενική επισκευή αυτού. Παρακαλώ. Υπάρχουν δύο χρώματα αντιψυκτικά, εκτός από το πράσινο το γνωστό, υπάρχει και ένα σαν καφέ κεραμιδί. Ναι. Κάποια διαφορά σημαντική? Υπάρχει το, κάθε κατασκευαστής δίνει το δικό του χρώμα. Η Volvo, ας πούμε, δίνει ένα κίτρινο. Η Yanmar δίνει ένα κόκκινο. Αυτό λοιπόν, επειδή γνωρίζω εκ του έσω, το Yanmar λοιπόν, το κόκκινο αντιψυκτικό, το ονομάζουμε και G12. Αυτό λοιπόν το αντιψυκτικό, το G12, πέρα από ότι έχει την ιδιότητα να μην μεταφέρει ηλεκτρόλυση εσωτερικά του κινητήρα. Πάμε λοιπόν να αναπτύξουμε ένα θέμα το οποίο θα μας διώξουν από την έκθεση άμα αρχίσουμε να το συζητάμε. Στη διάθεσή σου πάντως μετά για όποια περαιτέρω πληροφορία θέλεις. Και μία ερώτηση στην προηγούμενη διαφάνεια. Η αντλία υψηλής υπόκειται σε κάποιο τακτικό έλεγχο? Ναι. Δηλαδή τη βγάζουμε και την πάμε κάπου? Σωστά. Υπάρχει λοιπόν ένα βιβλίο που υπάρχει, το manual του κινητήρα, που με την αγορά του μας λέει, ας πούμε για παράδειγμα, ότι στις κάθε 1500 ώρες λειτουργίας πρέπει να βγάλουμε την τρόμπα πετρελαίου υψηλής ή 5000 ώρες λειτουργίας, πρέπει να βγάλουμε και εφόσον όλα είναι καλά, δηλαδή εφόσον ο κινητήρας λειτουργεί άψογα. Γιατί όλα αυτά μπορεί να γίνουν και τον πρώτο χρόνο, άμα βάλεις ένα πετρέλαιο το οποίο είναι θέρμανσης π.χ. και δεν έχει την ιδιότητα να λιπαίνει εσωτερικά την τρόμπα πετρελαίου και τα μπέκ, πολύ σημαντική και η επιλογή λοιπόν του καυσίμου, μπορεί να μας καταστρέψουν την τρόμπα στις 200 ώρες λειτουργία. Αλλά σίγουρα πρέπει να ελέγχουμε ιδιαίτερα τα μπέκ. Και τα δύο όμως, τρόμπα πετρελαίου και μπέκ, πηγαίνουν λίγο πριν αρχίσει ο καπνός να έρχεται κατά τη λειτουργία και είναι το σημάδι που μας προειδοποιεί ότι κάτι δεν πάει καλά με το σύστημα τροφοδοσίας. Ναι, κλείνουμε λοιπόν τη βάνα, ανοίγουμε τη φυκοπαγίδα και μέσα στη φυκοπαγίδα, ενώ τη γεμίζουμε πρώτα, βάζουμε μπροστά το κινητήρα και εξακολουθούμε να συμπληρώνουμε μέχρι να δούμε από την εξάτμιση να βγάζει αντιψυκτικό. Έτσι λοιπόν κλείνουμε μετά, αφήνουμε το αντιψυκτικό μέσα και παγωνιά να πιάσει, δεν έχουμε πρόβλημα, δεν παγώνει το νερό και προστατεύουμε άριστα το κινητήρα, ακόμα και το impeller δηλαδή. Άριστα που τα αλλάζουμε κάθε χρόνο αυτό, έτσι. Και οτιδήποτε άλλο διαφορετικό καταψυκτικό που βάζουμε? Ναι, τώρα κατά ψυχία υπάρχει αυτή η θεωρία ότι μπορούν να καθαριστούν με εσωτερικό κύκλωμα, αλλά πάντα λοιπόν αυτό που έχω αντιμετωπίσει εγώ λύνοντας μετά ένα κινητήρα, αφού το καθάρισα με κάποιο χημικό,
μετάλλικο, με το καλύτερο που θα μπορούσα να βρω. Μετά λοιπόν για να δω τι γίνεται και να μπορώ να είμαι σε θέση να ανταπεξέλθω αύριο στους πελάτες μου, λύνοντας λοιπόν το κινητήρα, είδα ότι πάρα πολύ μικρά σωματίδια πήγανε στο αμέσως επόμενο ψηλιάκι, το μικρό, που είχε μικρότερη οπή και μου φράξανε εκείνο. Άρα λοιπόν όλα καλά, δούλεψε εδώ τώρα, εντάξει, και όταν θα ταξιδέψουμε στη θάλασσα, ενώ έχει πληρώσει κάποια λεφτά, μετά θα ξαναπληρώσει και αν δεν βρες ποιο από τα τρία ή από τα δύο ή από το ένα, ανάλογα με κινητήρα, έχει βουλώσει. Άρα λοιπόν κατ' εμέ, όταν έχουμε πρόβλημα στο ψυγείο, η λύση είναι μία, βγάζουμε το ψυγείο, το καθαρίζουμε νέτα. Ούτως ή άλλως πρέπει να το κάνουμε, γιατί δεν είναι μόνο η κυκλοφορία της θαλάσσης. Εσωτερικά υπάρχει κυκλοφορία του αντιψυκτικού. Όταν ο κινητήρας λοιπόν δεν μαντένει ιδιαίτερα και βγάζει μια μαυρίλα, όλα τα μικροσωματίδια εγκλωβίζονται στους πιο μικρούς αυλούς. Η πιο μικρή αυλή είναι το εσωτερικό ενός ψυγείου. Άρα λοιπόν καθαρίζουμε τα άλατα, καθαρίζουμε και το κομμάτι του αντιψυκτικού. Αυτό νομίζω το αναλύσαμε. Έλεγχη πριν τον απόπτη. Ξεκινάμε λοιπόν ένα ταξίδι και εδώ θα γνωρίσουμε ένα φιλαράκι μας, τη λεγόμενη λεκάνη. Η λεκάνη λοιπόν βρίσκεται ακριβώς κάτω από κάθε κινητήρα και είναι στις 99%, εκτός από κάποια μπαβάρια που είναι καφέ, είναι λευκό. Έτσι λοιπόν, αν δεν είναι καθαρό, αυτή η λεκάνη την καθαρίζουμε. Την κάνουμε να μην έχει κάτω τίποτα. Ελέγχουμε την υδατοπαγίδα πετρελαίου, που ως συνήθως στα σκάφη πλέον έχουν μία γυάλινη και βλέπουμε το κάτω μέρος σε τι κατάσταση είναι. Αν υπάρχει εκεί κάποια βρωμιά, αδειάζουμε το βανάκι να φύγει, το κλείνουμε, τρομπάρουμε λίγο χωρίς να κάνουμε εξαέρωση ή να βάλουμε μπροστά και συνεχίζουμε. Ελέγχουμε στάβιλα δυο αντιψυκτικού, ελέγχουμε αν είναι τεντωμένος ή θαρμένος ο ημάτας μπροστά στο κινητήρα, βάζουμε μπροστά το κινητήρα και παρακολουθούμε πώς λειτουργεί ή αν κάτι δεν μας αρέσει. Ως συνήθως μπορεί να ακούγονται διάφοροι συντονισμοί μετάλλων ή κάτι το οποίο είναι ασυνείδητο. Αφού λοιπόν τελειώσουμε με όλο αυτό, βγαίνουμε έξω από το κινητήρα, παρατηρούμε την ποσότητα του νερού που βγαίνει από την εξάθμιση και αν υπάρχουν καπνοί και τι χρώματος και τι αποχρώσεις καπνοί βγαίνουν προς τα έξω. Αν δεν υπάρχει κάτι ανησυχητικό, συνεχίζουμε το ταξίδι μας. Ταξιδεύουμε λοιπόν και οι έλεγχοι οι οποίοι κάνουμε. Ελέγχουμε λοιπόν, κατεβαίνουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα και ανοίγουμε το καπάκι και βλέπουμε το μηχανοστάσιο. Ελέγχουμε πρώτα την υδατοπαγίδα, γιατί τα περισσότερα προβλήματα έρχονται από το καύσιμο. Και το αμέσως επόμενο που ελέγχουμε είναι η λεκάνη. Δηλαδή δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στη λεκάνη κάτω ακριβώς από τον κινητήρα, γιατί εκεί θα δούμε κάποια διαρροή πριν τη βλάβη. Το 99%, να μην πω μήπως θα παραλέω, το 95% των βλαβών οι οποίοι έχουν προκληθεί έχουν ξεκινήσει από μια διαρροή. Έτσι λοιπόν βλέπουμε από κάτω και εκτιμούμε την ποσότητα της διαρροής που έχουμε σε νερό, αντιψυκτικό, παραφλού, βλάβη. Αφού λοιπόν έχουμε ανοιχτό το καπάκι, βλέπουμε ότι η λεκάνη είναι στεγνή, ακόμα και ο θόρυβος είναι ο ίδιος, όλα είναι ok. Συνεχίζουμε παρακάτω. Και φτάσαμε λοιπόν στις καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Εδώ λοιπόν, μόνο που το βλέπω κάθε φορά, είναι σοκαριστική αυτή η εικόνα. Είναι οι λεγόμενοι μύκητες. Τον τελευταίο καιρό στα πετρέλαια από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιληθεί να κυκλοφορεί και μια ποσότητα βιοδίζελ μέσα στο πετρέλαιο το οποίο δίνεται προς χρήση. Αυτό λοιπόν το βιοδίζελ έχει την ιδιότητα, ιδιαίτερα αν είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα κινητοποιημένο, να δημιουργεί μύκητες. Αυτοί λοιπόν οι μύκητες είναι πραγματικά, δηλαδή θέλουν αντιμετώπιση σαν να είναι μία αρρώστια. Και στην ουσία είναι μία αρρώστια. Φανταστείτε ότι αν μεταφέρει ένα βιτίο
το οποίο είναι μολυσμένο, καθαρό πετρέλαιο σε ένα σκάφος, φουλάρι σε μια καθαρή δεξαμενή και αυτό το αφήσουμε ακίνητο για 2 μήνες με κάποια ποσότητα οξυγόνου που αφού όπως είπαμε υπάρχει το εξαρτητικό, άρα ήδη παίρνει αέρα η δεξαμενή. Αρχίζει λοιπόν και αναπτύσσεται αυτή η βλένα, αυτό το μικρόβιο. Άρα λοιπόν μπορεί πολύ εύκολα από ένα μολυσμένο δυτείο να γίνει δεξαμενή μας έτσι. Οι λύσεις λοιπόν για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα είναι μόνο μία. Άνοιγμα θηρίδα στη δεξαμενή, πολύ καλό καθάρισμα. Πάντα μετά, γιατί αυτή η δεξαμενή είναι μολυσμένη. Δεν μπορείς να βγάλεις τα πάντα από μέσα από τα κόμματα. Σίγουρα θα την κάνεις ασφαλής για να ταξιδεύεις, αλλά πάντα αν μείνει, μπορεί να δημιουργηθεί μετά από 6 χρόνια πάλι. Και αφού την καθαρίσεις λοιπόν πολύ καλά, βάζεις διάφορα αντιβιωτικά που υπάρχουν στο εμπόριο για να προσπαθήσεις να μην ξαναδημιουργηθεί το πρόβλημα. Έχοντας λοιπόν μια δεξαμενή με μύκητες, ό,τι και να δοκιμάσετε φίλοι μου, το πρόβλημα θα το βλέπετε μπροστά σας. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι που λένε με κάποια χημικά θα λυθεί το πρόβλημα. Αυτό που κάνουν τα χημικά είναι να ξεκολλήσουν τους μύκητες από τα τυχώματα, δηλαδή κάνουν, κάνουν μια δουλειά σε μια πολύ μικρή ποσότητα, αλλά η δουλειά που κάνουν είναι να μην επιτρέψουν να ξαναδημιουργηθούν, όχι να καταπολεμηθεί αυτή η κατάσταση. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ ξανά πετρέλαιο. Μια ζωή θα βγάζει μικρά και θα μας δουλώνει τα φύτρα. Έτσι λοιπόν καθαρίζουμε την δεξαμενή, βάζουμε το αντιβιωτικό για πάντα μετά και προχωράμε παρακάτω. Παρακαλώ. Παθών από το μύκητα φέτος, όπως ξέρει εγώ, ήθελα να ρωτήσω τα χημικά αυτά, υπάρχει περίπτωση να μπαίνουν προληπτικά μέσα για να μην δημιουργηθεί, είτε έχει λίγο σε κάθε πουλάρισμα ή δεν αξίζουν πολύ καθόλου. Ναι, ιδιαίτερα λοιπόν σε επαγγελματίες που ταξιδεύουν και υπάρχει πιθανότητα να τροφοδοτηθούν πετρέλαιο από την αμοργό, από ένα πετρέλαιο το οποίο κάθεται όλο το χειμώνα σε μια δεξαμενή και το ρούφιξε ο τύπος και ήρθε με όλη την καλή του διάθεση, δηλαδή δεν είναι απόλυτα να είναι απατεώνας αυτός, δεν το ξέρει ο άνθρωπος. Σου φέρνει πετρέλαιο και σε μια πολύ ωραία τιμή, φουλάρεις εσύ το ωραίο το πετρελαιάκι, εκεί θα πάρεις και κομμάτια από τον παππού, από κάνα τέτοιο νησί δηλαδή. Αν υπάρχει κάποιο χημικό, θα βοηθήσει λοιπόν να μην αναπτυχθεί αυτό. Το ότι μπορεί να σου βουλώσει πάλι μπορεί, αλλά δεν θα γίνει δεξαμενή αυτό το χάλι. Καλό είναι λοιπόν να βάζουμε πετρέλαιο πάντα. Και ποτέ κίνηση πετρέλαιο. Το κίνηση στο πετρέλαιο είναι κόκκινο. Και αναπτύσσει μύκητες το θέρμανση. Ναι, το κίνηση βάζουμε, το θέρμανση δεν βάζουμε. Το θέρμανση είναι κόκκινο. Και αναπτύσσει μύκητες σε διπλάσια ταχύτητα από ό,τι αναπτύσσει το κίνηση. Οκ. Ήταν στη τύχη μας λοιπόν, καβαλήσαμε αυτό το κότερο, έχει μύκητες, μην αμακυβέρνετε. Τι κάνουμε? Ως συνήθως λοιπόν αυτή η ιστορία έρχεται σε μια κατάσταση που έχει θάλασσα. Δηλαδή εκεί που το σκάφος κοπανιέται, τυπιέται το πετρέλαιο μέσα στα τυχώματα, σηκώνει προς τα πάνω τους μύκητες, φράζει το πετρέλαιο. Είναι σχεδόν αδύνατο με 7 μποφόρ να κατέβεις στο μηχανοστάσιο και να προσπαθήσεις να βρεις που έχει βουλώσει τώρα το κύκλωμα πετρελαίου. Άρα λοιπόν, ντάπ, επί τόπου, πάμε στο επόμενο βήμα να δώσουμε λύση. Παίρνουμε το εφεδρικό 20 λίτρο που είναι κάτω από το λόκερ. Όλα λοιπόν τα σκάφη μέσα στο λόκερ έχουν και το λάστιχο νερού, όλα. Παίρνουμε λοιπόν 2 κομμάτια γύρω στα 2 μέτρα, τα κόβουμε στη μέση και κατεβαίνουμε στο κινητήρα. Βρίσκουμε την παροχή και την επιστροφή καυσίμου στον κινητήρα. Όπως είδαμε λίγο πριν, άμα θυμάστε, υπάρχει μια συνεχόμενη κυκλοφορία. Αν λοιπόν βάλουμε το μπετόνι
μόνο στην εισαγωγή του πετρελαίου, χωρίς να βάλουμε τα επιστρεφόμενα, ο κινητήρας θα δουλέψει για 10 λεπτά, θα φάει το κοσάλτρο και θα μείνουμε πάλι ξυλάρμενοι. Άρα λοιπόν απαραίτητο να βάλουμε και τα επιστρεφόμενα μέσα στο μπετόνι, για να έχουμε τουλάχιστον 5-6 ώρες ανάλογα το κινητήρα λειτουργίας, να πάμε να παγιάσουμε κάπου ή να μπούμε σε ένα λιμάνι και εκεί μετά με την ησυχία μας να βρούμε που έχει το βούλωμα. Πώς κάνουμε αυτή τη διαδικασία λοιπόν? Κόβουμε τους σωλήνες του νερού. Κόβουμε λοιπόν τους σωλήνες του νερού, τους βάζουμε μέσα στο μπετόνι και τη μία άκρη τη βάζουμε στην εισαγωγή του πετρελαίου και την άλλη στα επιστρεφόμενα. Έτσι λοιπόν απομονώνουμε το κύκλωμα Δεξαμενή, Βάνα, πρώτη υδατοπαγίδα και δίνουμε πετρέλαιο κατευθείαν στο κινητήρα. Έτσι λοιπόν παίρνουμε, ξεβιδώνοντας αυτά τα δύο μαύρα σωληνάκια ως συνήθως που είναι πάνω στο κινητήρα, βρίσκουμε την παροχή και την επιστροφή. Χρησιμοποιούμε τις κολιέδες που ήδη έχουν πάνω, περνάμε το λάστιχο μέσα, το λάστιχο είναι πολύ μαλακό όπως ξέρετε, θα μπορέσει να κλείσει, είναι σίγουρα μεγαλύτερο, αλλά είναι ένας σωλήνας ο οποίος υπάρχει πάντα μέσα στο λάστιχο, μέσα στο σκάφος. Το τσεμπέρι λοιπόν, σφίγγουμε το τσεμπέρι, κάνουμε εξαέρωση και κυκλοφορούμε κανονικά. Βάζουμε μπροστά το κινητήρα και φεύγουμε. Απαγιάζουμε και μετά προσπαθούμε να βρούμε από πού έχει φράξει το κύκλωμα. Εδώ λοιπόν αυτό το ανέλησα λίγο πριν. Χάλασε το ΙΠΕΛ. Αυτό λοιπόν όταν ταξιδεύουμε και είμαστε έξω, κατευθείαν, ακαριέα, μπορούμε πριν το αλάρμ ακόμα, ανάλογα με την εμπειρία μας, μπορούμε να το αντιληφθούμε γιατί σταματάει η κυκλοφορία νερού στην εξάρτηση. Αυτόματα λοιπόν ο θόρυβος γίνεται πιο πάσος, ακούγεται σαν μπουουου και χωρίς πάμε στην εξάρτηση, κοιτάμε, δεν βλέπουμε νερό έξω, άρα σίγουρα έχει σταματήσει η κυκλοφορία θάλασσας στο κύκλωμα. Το να αλλάξουμε λοιπόν το ΙΠΕΛ, έχω και τους έλεγχους λίγο πριν, λίγο μετά δηλαδή. Μπροστά λοιπόν η Αγγλία θαλάσσια έχει ένα καπάκι, το οποίο βγάζουμε το καπάκι, βάζουμε ένα κατσαβιδάκι από εδώ και ένα από εκεί, δεν συνίσταται, αλλά για ανάγκη το κάνουμε. Αφαιρούμε το ΙΠΕΛ, βάζουμε το άλλο, ξανακλίνουμε το καπάκι και ξαναβάζουμε μπροστά. Αλάρμ θερμοκρασίας. Το αλάρμ λοιπόν θερμοκρασίας μπορεί να σημαίνει τα παρακάτω πράγματα. Έλλειψη θαλασσινού νερού στο κύκλωμα, αυτό που είπα δηλαδή λίγο πριν, ότι σταμάτησε να κυκλοφορεί το νερό. Τι κάνουμε λοιπόν με το που νιώσουμε, με το που ανοίξει το αλάρμ θερμοκρασίας? Αυτό είναι το επόμενο βήμα, δηλαδή έχει σταματήσει το ΙΠΕΛΕ και εμείς συνεχίζουμε και ταξιδεύουμε, δεν έχουμε πάρει χαμπάρι τι συμβαίνει. Το αμέσως επόμενο βήμα είναι θα ανεβεί η θερμοκρασία και θα χτυπήσει το αλάρμ. Χτυπάει λοιπόν το αλάρμ, κατευθείαν κόβουμε το κινητήρα γιατί μπορεί να είναι και άλλος λόγος, να είμαστε μέσα, να μην έχουμε πάρει χαμπάρι ότι έχει σταματήσει η θάλασσα. Κατεβαίνουμε λοιπόν στο μηχανοστάσιο και κοιτάμε, γυρίζει ο ημάντας μπροστά. Ελέγχουμε τη λεκάνη από κάτω, αν έχει διαρροή ή ότι αν βλέπουμε κάτι παράξενο. Ελέγχουμε τη θυκοπαγίδα, που είναι ένα συνήθις φαινόμενο περνώντας από βρωμιές να πάρει κάποια σακούλα ή κάποιο θήκη ή να γεμίσει κάπως και αυτή να έχει καταστρέψει το ΙΠΕΛΕ. Και ελέγχουμε αν βγάζει νερά έξω ή κάποια νερά ή δεν έχουμε δει έξω ή δεν μπορούμε, είναι νύχτα, δεν βλέπουμε έξω. Όπως είναι λοιπόν το καπάκι του ΙΠΕΛΕ εδώ μπροστά, αυτό όταν λειτουργεί ο κινητήρας και ακουμπήσουμε το χέρι μας επάνω, πρέπει να είναι κρύο. Αν λοιπόν αυτό το καπάκι είναι ζεστό, τότε σβήσει το κινητήρα και άλλαξε ΙΠΕΛΕ, σίγουρα έχει ανάψει. Από τη στιγμή λοιπόν που έχει ζεσταθεί πολύ, είναι τόσο ευαίσθητα τα πτερύγια που πρέπει να το αντικαταστήσουμε. Σβήνουμε το κινητήρα λοιπόν εδώ που είχα μείνει, αλλάζουμε το ΙΠΕΛΕ, βάζουμε προς το κινητήρα, πετάει νερό αλλά πάλι δουλεύει. Πάλι ανέβασε η θερμοκρασία. Για να ελέγξουμε αν έχει αντιψυχτικό, θα πρέπει να περιμένουμε να κρυώσει ο κινητήρας. Αν πάμε λοιπόν σε ζεστό κινητήρα να ανοίξουμε την τάπα του ψυγείου, συμβαίνει ακριβώς το ίδιο που συμβαίνει και στο αυτοκίνητο. Θα καούμε, θα φουσκώσει τα νερά, θα πάθουμε ζημιά. Περιμένουμε λοιπόν να κρυώσει και το ανοίγουμε σταδιακά.
ένας τρόπος λοιπόν, αν δεν καταφέρουμε να δουλέψει το ιατρία θαλάσσης ή έχει σκορπίσει και δεν μπορεί να γίνει τίποτα, βγάζουμε το καπάκι και βλέπουμε χάλια την κατάσταση εκεί, γιατί έχει κάποια μικρά ρουλεμανάκια που μπορεί να σκορπίσουμε. Τότε λοιπόν μπορούμε να συνδέσουμε κάποια ακλία του σκάφου, που ως συνήθως μπορεί να είναι στα ντουζ ή σε ντίνα ή οπουδήποτε, να αρχίσει λοιπόν να δουλεύει το μυαλό μας και να δούμε μια ηλεκτρική δωδεκάβολτη ακλία. Τη συνδέουμε παράλληλα στις δύο, στην είσοδο και στην έξοδο που κυκλοφορεί ακλία θαλάσσης. Βάζουμε μπροστά το κινητήρα και μετά ενώνουμε το SimClean στην μπαταρία. Αν λοιπόν το κάνουμε ανάποδα, βάλουμε δηλαδή πρώτα τις επαφές, δουλεύει αυτή η ακλία και δεν βάλουμε μπροστά το κινητήρα, κινδυνεύουμε το waterlock και η εξάρτηση που δείχναμε πριν να γεμίσει από εκεί προς τα πάνω και μετά να μην πάρουμε ποτέ ξανά μπροστά. Άρα λοιπόν, βασική προϋπόθεση, βάζουμε μπρος το κινητήρα και μπορούμε να συνδέσουμε μια ηλεκτρική ακλία σε αυτό το κύκλωμα που ήδη γίνεται με τη μηχανική ακλία πετρελαίου. Alarm Piece Λαδιού. Το Alarm Piece Λαδιού τις περισσότερες φορές οφείλεται σε ηλεκτρολογικούς λόγους. Αν λοιπόν είναι όλα ok το ηλεκτρικό κύκλωμα και ανάψει δυνατά το λαμπάκι, τότε ενδέχεται να έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Αλλά τις περισσότερες φορές κολλάνε οι αισθητήρες μεταξύ τους και τι κάνουμε λοιπόν. Ταξιδεύουμε, ανάβει το αλάρμ του λαδιού, βλέπουμε ότι είναι το λαμπάκι του αλάρμ του λαδιού και πάμε και δίνουμε μια καρδιά επιτόπου, αν μπροστά και κράτη. Αν δεν σβήσει λοιπόν το λαμπάκι, γιατί αν είναι ηλεκτρικό, θα ξεκολλήσει ο αισθητήρας επιτόπου και θα ξέρουμε πριν καν να αρχίσει το πρόβλημα ότι είναι ηλεκτρικό το πρόβλημα. Αν δεν σβήσει λοιπόν, μειώνουμε στροφές του κινητήρα και κατεβαίνουμε κάτω. Κοιτάμε τη λεκάνη να δούμε αν έχουμε κάποια διαρροή. Αν είναι καθαρά, σβήνουμε το κινητήρα, ελέγχουμε τη στάθμη του λαδιού. Αν λοιπόν υπάρχει κάποια διαρροή και δεν έχουμε λάδια στο σκάφος και είναι καθαρή η λεκάνη μας από κάτω, μπορούμε και έχει γίνει αυτό που σας λέω, να μαζεύουμε τα λάδια από τη λεκάνη και να βάζουμε τα ίδια λάδια μέσα στο κινητήρα. Δεν βάζουμε λάδι φαγητού, γιατί και αυτό το είδαμε, βάζουμε μόνο λάδι κινητήρα. Στην ανάγκη γράφω εδώ, μπορούμε να βάλουμε ένα δοχείο ούτως ώστε κάτω από τη διαρροή για να μαζεύουμε αυτό το λάδι και να μπορούμε να το ξαναρρίχνουμε στο κινητήρα. Αλάρμ μπαταρίας. Με το που ανάψει λοιπόν το λαμπάκι της μπαταρίας, ξέρουμε ότι αυτόματα ο κινητήρας έχει πάψει να φορτίζει τις μπαταρίες. Γιατί το κύκλωμα φόρτισης περνάει μέσα από αυτό το λαμπάκι. Αν λοιπόν αυτό το λαμπάκι μπορεί να καεί, πάλι δεν θα φορτίζει το δυναμό. Ή ανάψει, πάλι δεν φορτίζει το αλτερνέιτερ. Αυτό σημαίνει λοιπόν, όπως λέω εδώ, δεν παράγουμε ρεύμα. Δεν σβήνουμε το κινητήρα σε αυτή την περίπτωση αμέσως, μέχρι να βρούμε γιατί. Γιατί μπορεί να προϋπάρχει αυτή η βλάβη, να μην έχουμε καθόλου ρεύμα στο κινητήρα και ο κινητήρας δουλεύει. Άμα δεν έχουμε ρεύμα, δεν μπορούμε να βάλουμε μπροστά. Άρα λοιπόν, ανάβει το αλάρμ της μπαταρίας, πάμε κάτω να δούμε γιατί. Να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε γιατί. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν να είναι κομμένος ο ημάντας. Ο ημάντας λοιπόν ενώνει, όπως δείχνω εδώ, είναι στο κάτω μέρος ο στρόφαλος, εδώ είναι η τροχαλία της αγγλίας νερού και εδώ είναι η τροχαλία του alternator. Εδώ έχει δύο ημάντες, αλλά οι περισσότεροι κατασκευαστές έχουν έναν ημάντα εδώ μπροστά που περιστρέφει δύο τροχαλίες, αγγλία νερού και ημάντας. Πρώτα λοιπόν ανάβει αυτό και μετά θα ανεβάσει θερμοκρασία μα το πάρει καπάκι. Έτσι λοιπόν ανοίγουμε το καπάκι και βλέπουμε σε τι κατάσταση είναι ο ημάντας. Αν δούμε ότι μόλις άναψε το λαμπάκι και ο ημάντας είναι κομμένος, τότε ξέρουμε ότι έχουμε ρεύμα. Κοιτάμε και το βολτόμετρο στις μπαταρίες ότι έχουμε ρεύμα και μετά σβήνουμε να αλλάξουμε. Ένας παλιού τύπου πετρελοκινητήρας μπορεί να δουλέψει ώρες ατελείωτες χωρίς alternator, δεν σβήνει δηλαδή.
απέναντι σε ένα κομπορέι που άμα χάσουμε το ρεύμα ή δεν φορτίζουμε θα σβήσει. Άρα εκεί θέλουμε σε ένα κομπορέι συνεχόμενη τροφοδοσία ρεύματος, αν δεν δουλεύει το αλτερνέιτο. Με κάποιο τρόπο, με μια γεννήτρια να φορτίζουμε κάτι, πρέπει να είμαστε λίγο πιο δημιουργικοί. Η ροή υδάτων λοιπόν από τη σαλαμάστρα. Δεν ξέρω άμα σας κάλυψα με το αλάρμ λαμπιού και μπαταρίας ή άμα έχετε κάποια περισσότερη ή μεγαλύτερη απορία. Ένα λοιπόν από τα προβλήματα που έχω συναντήσει είναι και η ροή υδάτων από το σαλαμαστραδόρο, από τον άξονα δηλαδή ιδιαίτερα. Και από το πόδι, αλλά εκεί είναι πιο ελεγχόμενο. Εδώ είναι λοιπόν η ροή ακαριέα και αρχίζει και γεμίζει μέσα σε μια νύχτα, δηλαδή μπορεί να γεμίσει σταγόνα-σταγόνα όλη η λεκάνη. Αφού γεμίσει λοιπόν όλη η λεκάνη και φτάσει στο επίπεδο της τροχαλίας στο νερό, μετά το νερό αρχίζεται να σκορπάται σε όλο το μηχανοστάσιο και μέχρι να το ρουφήξει και η εισαγωγή του κινητήρα. Άρα γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ελέγχουμε το μηχανοστάσιο και κατά τη διάρκεια της νύχτας και της ημέρας ανατακτά χρονικά διαστήματα. Πήρε λοιπόν και αρχίζει και χάνει αυτού του τύπου σαλαμαστραδόρος. Παίρνουμε ένα ταϊρά ή ένα κολλιέ μεταλλικό, το περνάμε σε αυτό εδώ το σημείο και θα αναλύσω το ταϊρά. Αρχίζουμε λοιπόν και σφίγγουμε τα κλικ που έχει αυτό το πλαστικό σφιγγυράκι. Ένα-δύο κλικ, δουλεύει ο ημάτας, ο άξονας, δεν χάνει νερό, μια χαρά. Υπάρχει σκάφος λοιπόν, παιδιά, που έχει βάλει εδώ ταϊρά, τέτοιο πλαστικό, και μετά αργότερα, επειδή του άρεσε η ιδέα, έβαλε και ανοξείδωτο σφιχτήρα, τον οποίο τον έσφιξε ελαφρώς και έβγαλε μια ολόκληρη σεζόν. Έτσι, χωρίς πρόβλημα. Εδώ λοιπόν υπάρχει πιθανότητα αυτό το πράγμα καμιά φορά, εδώ στην ένωσή του, ιδιαίτερα άμα είναι χαμηλής ποιότητας το ανταλλακτικό, φθηνότερο δηλαδή, εδώ λοιπόν σκίζεται. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν έχουμε την αυτοβουλκανιζόμενη ταινία που προανέφερα, γιατί λοιπόν αυτή έχει την ιδιότητα να κολλάει μεταξύ της μέσα στο νερό. Άρα λοιπόν εδώ μέσα μουσκεμα να είναι όλα, μια μονοτική ταινία δεν θα μπορέσει να κάνει δουλειά. Ενώ αυτή που είναι σαν λάστιχο, τεντώνοντας και εφάπτης πάνω στο άλλο κομμάτι, κολλάει μεταξύ τους και μπορεί να στεγανοποιήσει. Αφού λοιπόν κάνεις 5, 6, 7 βόλτες γύρω από το λάστιχο, βάζεις και δυο τα αεραπάκια εκεί να την κρατάμε και συνεχίζει το ταξίδι σου, ανήσυχος πλέον βέβαια, άρα μπορεί να συνεχίζει να ταξιδεύεις. Δεν παίρνει μπροστά ο κινητήρας. Η κύρια αιτία, αν λειτουργεί η μίζα, δηλαδή αν μιζάρουμε και γκα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 
Οι παλαιότερου τύπου λοιπόν, το πιο συνήθις φαινόμενο, είχαν ένα σβηστήρι δραβάζει, δηλαδή μια τίζα και σβήνει στα πετρέλαια και τα επιστρέφει. Το πιο συχνό φαινόμενο ήταν να έχει κολλήσει αυτό το τυζάκι. Έτσι λοιπόν, το πρώτο που κάνουμε είναι να βάλουμε κάποιον ή να δούμε αν δουλεύει, να κατέβουμε κάτω και να το δούμε αν είναι κολλημένο σωστό, που δεν πρόκειται να πάρει ποτέ. Αν λοιπόν αυτό είναι ok, τότε ανοίγουμε και πάμε λοιπόν ξανά στο κομμάτι της εξαέρωσης. Αφού λοιπόν δεν παίρνει μπροστά ο κινητήρας ενώ στρέφεται, δεν έχει καύσιμο. Έτσι λοιπόν ανοίγουμε το βιδάκι της εξαέρωσης, τρομπάρουμε είτε ηλεκτρικά είτε μηχανικά που προαναφέραμε και βλέπουμε αν έχει καύσιμο. Αν έρχεται λοιπόν εδώ το καύσιμο παρόλα αυτά και δεν παίρνει μπροστά, παίρνουμε τηλέφωνο ένα μηχανικό. Βλέπω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δηλαδή πιθανότατα να είναι εσωτερικά από την τρόμπα πετρελαίου, δηλαδή να μην επιτρέπει η τρόμπα πετρελαίου να περάσει το πετρελαίο περαιτέρω. Εκείνη η περίπτωση είναι βλάβη και δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Ενώ λοιπόν πάμε και γυρίζουμε το κλειδί για να βάλουμε μπροστά το κινητήρα, το σκάφος δεν ανταποκρίνεται καθόλου. Ανάβουν τα λαμπάκια πάνω, όλα το αλάβ, η μίζα τίποτα. Κατεβαίνουμε λοιπόν κάτω και γνωρίζουμε να μάθουμε καταρχήν να ξέρουμε όλοι που είναι η μίζα. Αφού λοιπόν βρούμε που είναι η μίζα, πρέπει να μάθουμε και να δούμε αν δεν κλειδεύουμε το σκάφος. Αν λοιπόν το σκάφος, να διευκρινίσω ότι έχει μία μπαταρία για το κινητήρα
και μπορεί να έχει 2, 3, 4 για το σέρβις, ανάλογα το σκάφος. Αλλά η μία μπαταρία του κινητήρα οφείλει να είναι ουδέτερη, μόνη της, να φορτίζεται όταν λειτουργεί ο κινητήρας αυτό κινητήρα και να δουλεύει για την εκτίμηση, να λειτουργεί δηλαδή για την εκτίμηση του σκάφους. Ψάχνουμε λοιπόν και βλέπουμε να δούμε ότι ένα βολτόμετρο. Δεν έχουμε βολτόμετρο, δεν έχουμε λαμπάκι, δεν έχουμε τίποτα λοιπόν. Πάμε πάνω στο κινητήρα. Σε αυτήν εδώ λοιπόν την πλευρά του κινητήρα βγάζουμε, θα βρούμε ένα κόκκινο καλώδιο χοντρό. Ξεφυδρώνουμε λοιπόν με ένα 12 ή με ένα 13 εδώ το καλώδιο το χοντρό και πάνω ο κινητήρας είναι γειωμένος στο πλή. Άρα λοιπόν αυτό το χοντρό καλώδιο που έρχεται από την μπαταρία και να μην ξέρουμε πού είναι η μπαταρία, ξέρουμε όμως ότι είναι πάνω στη μίζα, το ακουμπάμε πάνω στη μίζα γρήγορα. Με την ένταση λοιπόν που θα έχει ο σπινθήρας, αν έχει ρεύμα η μπαταρία, θα ακούσουμε ένα δυνατό κράου και θα δούμε και σπίθα. Όσο πιο δυνατό είναι αυτό, τόσο πιο πολύ ρεύμα έχουμε, άρα λοιπόν έχουμε ρεύμα. Αν είναι αδύνατο, πάει να πει ότι δεν έχουμε τάση στην μπαταρία και πρέπει είτε να βάλουμε μια μπαταρία από το σέρβις, είτε με καλώδια να κυκλινώσουμε την μπαταρία του σέρβις, είτε να αλλάξουμε μια μπαταρία. Βρήκαμε τη βλάβη όμως. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν έχει ρεύμα η μπαταρία για να κινήσει τη μίζα. Σε πάρα πολλές λοιπόν περιπτώσεις, ενώ έχουμε ρεύμα, παίρνουμε ένα μεταλλικό αντικείμενο και ενώ κάποιο έχει ανοιχτό το διακόπτη επάνω, χτυπάμε ελαφρά τη μίζα, γιατί καμιά φορά χτυπάμε πολλά με τα καρβουνάκια. Υπάρχει περίπτωση να πάρει. Χτυπάμε λοιπόν και τη μίζα, δεν παίρνει πάλι. Είμαστε στο επόμενο βήμα. Ξέρουμε ότι έχει ρεύμα. Επάνω λοιπόν η μίζα έχει το λεγόμενο μπουτόν. Αυτός λοιπόν είναι ο διακόπτης, ο οποίος δέχεται την εντολή από το κλειδί για να οπλίσει η μίζα και να αρχίσει να γυρίζει. Αυτή λοιπόν η εντολή είναι το πιο λεπτό καλώδιο, όπως δείχνω εδώ, το οποίο θα βρούμε επάνω στο μπουτό της μίζας. Θα δούμε λοιπόν κόκκινα καλώδια χοντρά στη 13 κλειδί επαφή και θα δούμε και ένα φυσάκι χρώματος κίτρινου μαύρου, άσπρου και είναι λεπτό το καλώδιο. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι να γεφυρώσουμε με ένα κατσαβίδι, όπως κάνω εδώ, την παροχή ρεύματος με την εντολή του μπουτό. Γεφυρώνοντας λοιπόν αυτά τα δύο και έχοντας ρεύμα η μπαταρία, ο κινητήρας θα πάρει μπρος. Με το που γυρίσει λοιπόν ο κινητήρας και πάρει μπρος, οφείλουμε να έχουμε ανοιχτό το κεντρικό διακόπτη, γιατί αν δεν είναι ανοιχτός ο κεντρικός διακόπτης στο on-off, δηλαδή τα ρεύματα, υπάρχει πιθανότητα να κάψουμε το alternator μετά. Δηλαδή θα δουλεύει το alternator χωρίς να έχει τη διέγερση επάνω και μπορεί να πάθουμε ζημιά. Αφού λοιπόν ή όσο κάνουμε τις δοκιμές αυτές προσπαθώντας να βάλουμε μπροστά, επάνω είναι ανοιχτός ο διακόπτης, ιδιαίτερα αν είμαστε μόνοι μας. Έχει κανείς καμιά απορία, συνεχίσω όπως θα κάτω. Πιάσαμε προπέλα. Πιάσαμε στην προπέλα. Σκηνή, σακούλα, λινάτσα, δίχτυ, παραγάδι, ψαροτουφεκά, στολή. Τι συμβαίνει? Καταρχήν, τι θα νιώσουμε? Προχωρώντας, ταξιδεύοντας και πιάνοντας ένα τέτοιο αντικείμενο, ο κραδασμός ο οποίος θα έρθει στο σκάφος θα είναι ακαριαίος και πολύ έντονος. Ιδιαίτερα όσο μεγαλύτερο είναι το αντικείμενο που έχει τυλιχθεί στην προπέλα. Με το που αντιληφθούμε αυτό, κάνουμε κράτη και το δυνατόν γρηγορότερα ανάποδα. Και στα ανάποδα δίνουμε maximum τις στροφές. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη πιθανότητα αυτό το πράγμα όπως τυλίχθηκε, γυρνώντας ανάποδα την προπέλα, να ξετυλιχθεί και να είμαστε τυχεροί. Γιατί μετά από αυτό έχουμε μόνο το μπλουμ. Πάρα πολλά σκάφη λοιπόν έχουν ένα σκηνοκόφτη. Αυτός λοιπόν ο σκηνοκόφτης βοηθάει σε μεγάλους άξονες. Σε μικρούς άξονες 25, μόνο ζημιά μπορεί να κάνει κατ' εμέ, γιατί μια μπετονιά ούτως ή άλλως δεν μπορεί να κάνει τεράστια ζημιά και μόνο μια μπετονιά μπορεί να κόψει, ενώ αντίθετα ένα πολύ χοντρό κάβο θα βοηθήσει ο σκηνοκόφτης να τον αρπάξει καλύτερα.
Άρα λοιπόν, κατά τη δικιά μου άποψη, στην οκόφης μόνο στους μεγάλους άξονες. Στους μικρούς, συχνούς εντατικούς ελέγχους. Και φτάσαμε λοιπόν, παιδιά, και στη φωτιά. Εύχομαι πραγματικά σε κανέναν να βρίσκεται σε αυτή την αίθουσα να μην έχει αυτή την εμπειρία. Η εμπειρία είναι πολύ έντονη και δεν την ξεχνάει ποτέ κανένας. Εύχομαι λοιπόν και αυτά τα οποία θα μοιραστώ μαζί σας είναι από εμπειρίες που μου έχουν μεταφέρει, ούτε και εγώ προσωπικά είχα κάτι πολύ μεγάλο στην καριέρα μου σαν σκίπερ. Και επαναλύουμε λοιπόν σιγά σιγά, ίσως να τα ξέρετε και περισσότερο, απλά τα ξαναλέμε και θα ήθελα να τα συζητήσουμε και περισσότερο. Το 95 λοιπόν, για να μην πω το 99% των περιπτώσεων σε φωτιά, έχει προέλευση από βραχυκύκλωμα. Αρχίζει λοιπόν κάποιο καλώδιο να κάνει καλή επαφή, βραχυκυκλώνει, από εκεί λοιπόν ξεκινάει και το πρόβλημα. Αμέσως λοιπόν αυτό που κάνουμε όταν δούμε καπνό, γιατί η φωτιά χωρίς καπνό δεν υπάρχει. Αρχίζει λοιπόν σταδιακά, πολύ σπάνια θα δούμε φλόγες κατευθείαν, ιδιαίτερα σε βενζινοκινητήρα δηλαδή. Στα εστιοφόρα λοιπόν ξεκινάμε με καπνό, έρχεται μέσα το μηχανοστάσιο το 95% των περιπτώσεων και προέρχεται από βραχυκύκλωμα. Σβήνουμε λοιπόν το κινητήρα, κατεβαίνουμε κάτω, κλείνουμε πρώτα το γενικό από το ρεύμα σε όλο το σκάφος, γιατί δεν ξέρουμε πού έχει γίνει. Σβήνουμε λοιπόν και τη βάνα του πετρελαίου, καθόμαστε μπροστά στη σκάλα και παρατηρούμε αν μπορούμε ή αν βγαίνουμε έξω αν υπάρχει πολύ καπνό. Παρατηρούμε λοιπόν, κλείνοντας το γενικό, η περισσότερη πιθανότητα είναι να έχει σταματήσει και όλο το πρόβλημα. Φυσικά θα εξακολουθήσει να βγαίνει ο καπνός, παρατηρούμε. Αν δούμε λοιπόν και περισσότερο να επιδεινώνεται η κατάσταση, μπροστά στη σκάλα υπάρχει μια τρύπα. Είτε με πορτάκι ξύλινο ανάλογα τον κατασκευαστή, είτε με τρύπα που μπαίνει εσωτερικά. Παίρνουμε λοιπόν τον πυροσβεστήρα και δεν ρίχνουμε μέχρι αύριο. Ρίχνουμε, βάζουμε μέσα τη μύτη του πυροσβεστήρα, πρεσάρουμε για 1, 2, 3 δευτερόλεπτα και το αφήνουμε. Και πάλι παρατηρούμε την ιστορία. Επειδή λοιπόν το μηχανοστάσιο είναι κλειστό, δεν ανοίγουμε με τίποτα την πόρτα, δεν ανοίγουμε με τίποτα κάποιο πλαϊνό χάτς, χρησιμοποιούμε μόνο εκείνη τη μικρή τρύπα. Ο σκοπός μας είναι λοιπόν και στην περίπτωση που έχει αναζωπηρωθεί εκεί η όλη ιστορία, υπάρχει φωτιά, πολύ γρήγορα θα σβήσει αυτή η φωτιά, δεν θα εξαπλωθεί, γιατί το οξυγόνο είναι μικρό. Είναι δηλαδή πολύ χαμηλή ποσότητα οξυγόνου. Ρίχνοντας και κάναν 2-3 με τον πυροσβεστήρα, απομονώνεις εντελώς το οξυγόνο. Οι περισσότεροι πυροσβεστήρες λοιπόν που χρησιμοποιούμε είναι ξηρά σκόνος. Αυτή λοιπόν, παιδιά, η σκόνη, η άσπρη, όταν ζεσταθεί, γίνεται σαν μέλι. Άρα λοιπόν, αφού ρίξαμε τον πυροσβεστήρα 1-2-3 και είδαμε ότι όλα καλά, ανοίγουμε το καπάκι, είναι όλα, δεν έχουμε δηλαδή προχωρήσει τη φωτιά. Αν έχουμε κουβέρτα, τη ρίχνουμε πάνω με το που ανοίξουμε το καπάκι, τη ρίχνουμε πάνω και περιμένουμε λίγο να καθαρίσει. Και πριν βρούμε τι και πώς ή προσπαθήσουμε να ξαναδοκιμάσουμε το κινητήρα, πολύ σημαντικό είναι να καθαρίσουμε το μηχανοστάσιο από τη σκόνη και από τα τυχώματα που υπάρχουν. Στην περίπτωση λοιπόν που δεν είναι τίποτα, δηλαδή ήταν ένα απλό καλωδιάκι που απομονώσαμε και μπορούμε ακόμα να βάλουμε και μπροστά να συνεχίσουμε και ο κινητήρας ρουφήξει εσωτερικά την άσπρη σκόνη του πυροσβεστήρα, ο κινητήρας θέλει πέταμα. Έχω ανοίξει λοιπόν κινητήρα μετά από αυτή τη ζημιά, έχει γίνει ένα πράγμα σαν μέλι, σαν πίσα σκληρή. Έκανα γενική επισκευή στον κινητήρα, δεν έμεινε τίποτα. Άρα λοιπόν πριν ξαναβάλουμε μπροστά το κινητήρα πρέπει να έχουμε καθαρίσει πάρα πολύ καλά το μηχανοστάσιο. Υπάρχει και του αζότου, ο οποίος είναι πολύ ακριβότερος και τον έχω συναντήσει μόνο σε ιδιωτικά σκάφη και μετά από κάποιον
ο οποίος έχει αυτή την εμπειρία με τον πυροδεστήρα ξηρά σπόρου. Στα καύσιμα όμως τώρα από την άλλη, Γιώργο, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αζότο. Θα πρέπει ή αφρό ή κόλλος. Τώρα να έχουμε και τους τρεις πυροδεστήρες σε ένα εστιοφόρο 40 πόδια, ας πούμε, είναι λίγο όλο. Γέμιση δεξαμενή, καυσίμου με νερό. Συμβαίνει και αυτό αρκετές φορές. Το νερό λοιπόν είναι βαρύτερο από το πετρέλαιο και από τη στιγμή που θα μπει μέσα στη δεξαμενή, αν περιμένουμε μία με μία μισή ώρα, όλο το νερό έχει κάτσει στο πάτο. Έτσι λοιπόν έχουμε πάρει χαμπάρι τι έχει γίνει. Κάποιος πελάτης, γιατί νομίζω για μας θα ήταν λίγο δύσκολο να το φουλάρουμε με νερό. Περιμένουμε λοιπόν μία με μία μισή ώρα να κατασταλάξει το νερό, αρχίσουμε να αντλούμε από την έξοδο με μία αντλία, βγάζουμε και βλέπουμε ότι βγάζουμε καθαρό νερό. Κάποια στιγμή λοιπόν θα αρχίσει να έρχεται νερό με πετρέλαιο μαζί, τραβάμε άλλα 20 λίτρα για ασφάλεια μέχρι να δούμε ότι αντλούμε καθαρό πετρέλαιο, ενώνουμε ξανά, πριν την υδατοπαγίδα βγάζουμε το σολυτνάκι. Ενώνουμε ξανά λοιπόν στην υδατοπαγίδα, βάζουμε μπροστά και παρατηρούμε μετά μία ώρα λειτουργίας τι συμβαίνει στην υδατοπαγίδα ή αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αν έχει τώρα δουλέψει ο κινητήρα, δηλαδή βάλαμε νερό, βάλαμε και μπροστά και έσβησε, τότε πάρα πλέον το νερό έχει πάει παντού. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε όλη την προηγούμενη διαδικασία, να φέρουμε λοιπόν νερό πρώτα πριν την πετρέλαιο, λίγο πριν την υδατοπαγίδα, να κλείσουμε την δεξαμενή, να αδειάσουμε όλα τα φίλτρα, να κάνουμε εξαέρωση, να φέρουμε πετρέλαιο και εκεί λοιπόν για να πάρουμε μπροστά μετά θα πρέπει να λασκάρουμε πάνω από τα μπεκ, τα σωληνάκια που οδηγούνται εκεί πάνω, να έχουμε τέρμα γκάζι και να δοκιμάσουμε τη μίζα. Κάποια στιγμή θα πάρει και αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει από την ώρα που θα το αντιληφθούμε, από την ώρα που θα πέσει νερό δηλαδή μέσα στο κύκλωμα πετρελαίου, το δυνατό συντομότερο. Εύχομαι λοιπόν καλά και ασφαλή ταξίδια σε όλους σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Με τιμά ιδιαίτερα η παρουσία σας. Και αν έχει ο καθένας όποια ερώτηση έχει, είμαι στη διάθεσή του. Εσύ τα λες καταπληκτικά, μπράβο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Σας έχω δώσει όλους μία καρτούλα, η οποία αυτή η κάρτα για επαγγελματίες και για ανθρώπους που ταξιδεύουν στη θάλασσα, το τηλέφωνο μου είναι στη διάθεσή σας. Θα με πάρετε τηλέφωνο όποια κατάσταση αντιμετωπίζετε και όπως μπορώ θα είμαι στο πλευρό σας. Καλό σας ταξίδι. Στο περίπτερο α23 θα είμαι, αν θέλετε κάποια περαιτέρω πληροφορία. Ευχαριστώ.